Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα που λέμε. Έχουμε τον Κώστα. Τον έχουμε. Γεια σου, Κώστα. Πώς είστε? Καλά, Κώστα. Εσύ πώς είσαι? Ωραία. Τι γίνεται? Μια χαρά. Καλά, καλά. Μπράβο. Ηρακλή, έτοιμος, εντάξει, αγόρι μου. Γιατί απ' όλα? Γιατί μου έχεις πει ότι θα είναι μαραθώνιος το ταξίδι. Εντάξει, θα είναι, όχι, θα είναι αρκετές μέρες. Τουλάχιστον είναι απευθείας η πτήση για Ολλανδία. Απλά θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα 8 η ώρα το πρωί, 8 παρατέταρτο με τεστ COVID. Έτσι. Το τεστ πότε γίνεται? Θα κάνουμε Δευτέρα ένα. Όλοι. Ναι. Μοριακό. Και την ημέρα που πετάμε, γιατί στην Ολλανδία χρειάζεται και rapid test για να πετάξει 4 ώρες νωρίτερα. Το κάνει αυτό στο αεροδρόμιο. Α, και Τετάρτη έχει και άλλο τεστ για να γυρίσουμε Ελλάδα. Μάλιστα. Τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι την Παρασκευή θα γυρίσω. Θα είσαι ο πιο ασφαλής συνάδελφος του κόσμου. Μα ξέρω εγώ. Και λογικά θα κάνω και rapid με το που προσγειωθώ. Πρώτα ο Θεός, εννοείται. Ναι, Σάββατο ξημερώματα, οπότε. Έτσι. Θα σας βλέπω από μακριά, θα σας έχω για άλλους λόγους. Οπότε δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, σωστό όμως είναι και αυτό που γίνεται. Μπορεί να ακούγεται λίγο τα λεπτά. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Μα και εμείς το θέλουμε, ρε φίλε. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή το βλέπω από ό,τι θα μου κάνουν τώρα και τέτοια. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Ό,τι θελήσετε. Υπόσχεται πολλά ο Βασιλάς. Έτσι. Κώστας και Τζόγλου, Ηρακλής Αντύπας, Γιονύς Θεσίλας, εκπομπή Αυτεράδιο. Σου γίνει τώρα Βασιλάκη, θα σου πω εγώ. Θα τα συζητήσω πολλά. Είναι και οι μέρες του τώρα με αυτά που γίνονται στον πλανήτη Άρη. Ναι. Οπότε είναι και οι μέρες του. Ναι, ναι, ναι. Ιδίως άμα τρακάρει το μηχάνημα και χαθεί η εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα γίνει χάμος. Λοιπόν, 2-10-95-79. Συγγνώμη. 2-83-4-5 πνίγηκα. Σούπερ και 19-69 τα μηνύματα και www.sportfm.gr. Τάκης Μπουλής είναι στον ήχο. Θα τα συζητήσουμε όλα παρεούλα για το επόμενο διωράκι. Είχαμε πραγματάκια σήμερα. Τι είχαμε, ρε Διονύση, για πες. Τσιτσιπάς, δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς. Εντάξει, υπάρχει δρόμος ακόμα, μικρός είναι. Ιτήθηκε 3-0 από το Μετβέντεφ. Είχαμε πόλο για να μην μας λένε, δεν λέτε για το πόλο. Έτσι, ένας το λέει. Ναι. Να μην μας λέει, να μας λέει. Ελπίζω να ακούει τουλάχιστον. Μπράβο. Η Εθνική, η οποία ανοίξε στα πέναλ τους Γάλλους 17-14, πήγε στους τέσσερις του Προολυμπιακού, θα παίξει με τη Ρωσία. Αν νικήσει, παίρνει και εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Αν χάσει. Έχει μια ελπίδα ακόμα, γιατί είναι 3-3. Μπορεί να πάει μικρό τελικό. Ναι. Και να νικήσει το μικρό. Αυτό δεν είναι μικρό τελικό. Δεν είναι σαν τα φέναλ που γίνονται παλιά σε κύπελο. Ναι, που δεν διεκδικεί τίποτα. Ή στην Ευρωλίγκα, α πούμε τώρα. Δεν το καταλαβαίνω το 3-4, γιατί πρέπει να του βάζει σε ταλαιπωρία να παίξουν. Και καλά, αφού πήγε, σου λέει είναι Final Four. Καταρχήν υπήρχε Final Four κυπέλλου στη Θεσσαλονίκη, που ο μικρός τελικός είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, βέβαια, γενικής Ολυμπιακός. Με Ζουρπέγκο. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Εμείς δεν θυμάμαι ποιον. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ. Με τον Ιωαννίδη, τότε με το ράδιο Ερβίλα, θυμάσαι μετά. Με το ράδιο Ερβίλα που σατήριζε τον Ιωαννίδη. Όχι. Ναι, εσύ. Γιατί να. Ο Ιωαννίδης ήταν στην ΑΕΚ τότε. Ναι. Και σατήριζε το ράδιο Αρβίλα. Όχι ράδιο Αρβίλα. Τι ράδιο Αρβίλα. Το Αμάν. Α, το Αμάν. Ναι. Το Αμάν. Τότε δεν υπήρχε ράδιο Αρβίλα. Σατήριζε λοιπόν τον Ιωαννίδη. Γιατί να παίξει. Γιατί να κατέβει ο Αρβίλα. Δεν κατάλαβα. Μόνοι μας είπαμε να παίξουμε. Και καλά, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Επίσης να σου πω ότι όταν ήμουν μικρός εγώ, όταν πρώτο ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο, είχα την εντύπωση ότι όποιες ομάδες πήγαιναν στους 4 του Champions League, ναι, ότι είχε και μικρό τελικό. Α, θα είχε ζει κανένα μουντιάλ, μωρέ. Ναι, και λέω θα είχε μικρό τελικό. Φαινόσουνα δηλαδή ότι θα γίνει δημοσιογράφος από μικρό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και έλεγα, μικρό τελικό, α δούμε και θα έχουμε τρίτη. Μετά κατάλαβα ότι παιδιά στο ποδόσφαιρο δεν έχει τέτοια. Και χάρηκε το μετάλλιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τι άλλο έχουμε. Έβλεπε δηλαδή μικρό και εσύ όλα τα αθλητικά που υπήρχαν. Και Στίβο, α πούμε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Να σου πω τώρα το εξής. Εντάξει, δεν ήμουν και τόσο μικρός βέβαια. Το παγκόσμιο το 97 δεν ήταν στην Αθήνα. Του Στίβου. Το 97. Το 97 δεν είχαμε ένα παγκόσμιο Στίβου στο ΆΚΑ. Μου φαίνεται το 97. Και τι, αυτό, πόσο χρόνο είναι το 97 δηλαδή. 13. Δεν ήμουν πολύ μικρός. Εντάξει. Ωραία, φίλε. Αλλά το 12 ήμουν το 82 στον Ευρωπαϊκό. Θέλω να σου πω ότι μου έβλεπα τότε το καλοκαίρι. Ναι. Και επειδή εγώ είχα μια λόξα τότε, όποιο άθλημα παρακολουθώ, ήθελα να είναι γεμάτα τα γήπεδα. Ό,τι έβλεπα. Πάλι καλό που δεν είσαι τώρα. Και έβλεπα 13. Το παγκόσμιο λοιπόν στο, ναι, του Στίβου και δεν είχε κόσμο. Και έλεγα, γιατί δεν πάνε, ρε φίλε. Μου κακοφαινόταν. Γιατί δεν πάνε, τι γίνεται, ας πούμε. Άδειο το ΆΚΑ. Εντάξει, τα έβλεπα, έβλεπα πολύ.
ότι υπήρχε. Και το κλασικό που υπήρχε τότε, ξέρετε, μεσημέρι, τι ώρα ήταν, 3 στα αθλητικά. Και 9 το βράδυ που περίμενε να ακούσει τα αθλητικά, ειδικά το καλοκαίρι, μεταγραφές, αυτά. Ωραία, ωραίες εποχές. Εντάξει, όχι, εγώ έβλεπα τα πάντα και ναι. Μια και έστειλε και ένας φίλος για Τσιτσιπά και δύο μήνες. Εγώ και έτσι ξέρεις με ποιον είχα κόλλημα, τενίστα. Κάτσε να σκεφτώ λίγο. Με καναμαλιά θα είχες, για πες. Όχι, με το Λέντλ. Το αντίθετο ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω, με αυτόν μου είχα κόλλημα. Αυτός ήθελα να κερδίσει. Εγώ στο Στίβο είχα κουφό, αλλά ήμουν φαν του Αλμπέρτο Κόβα, του Ιταλού, στις μεγάλες αποστάσεις, στα 10.000. Όχι, με Στίβο γενικά ποτέ δεν... Ναι, τον είχα δει στους Πανευρωπαϊκούς που κέρδισε και μου άρεσε πολύ γιατί έτρεχε με μυαλό, ρε παιδί μου, ξέρεις, πήγαινε συντηρητικά και σπρίνταρε πάντα στο τέλος και έτσι είχα φάει ένα κόλλημα. Εσείς δεν πρέπει να το ξέρετε καν, δηλαδή, δεν ήταν, ναι. Παρ' όλα αυτά είχε κερδίσει και Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμια και Ολυμπιάδα. Στο Λος Άντζελες, 84. Πρέπει να ήσουν τότε 4-5. Εντάξει, εγώ 9. Τους θυμάμαι λίγο τους Ολυμπιακούς. Να πω στον Άλεξ από την Πεύκη ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Τι είπε ο Άλεξ και δικαιώνα. Όχι, όχι, όχι. Και με έχει πάρει δύο φορές τηλέφωνο για κάτι που θέλει. Απλά και τις δύο φορές που με έχει πάρει. Με έχει πάρει σε ώρες που έχω, είναι μέρες που έχω σαπίσει τον ύπνο. Και δεν επικοινωνώ. Είναι και χαμηλωμένο και το βλέπω μετά από δύο μέρες και όλο ξεχνάω να πάρω πίσω. Δύο μέρες, Άγγλια. Μπράβο. Ναι, το, να ξέρεις το κινητό. Εγώ μπορεί να το, έχω, να το χαμηλώσω για την εκπομπή. Και. Και να το ξεχάσεις. Και να το θυμηθώ μετά από τέσσερις μέρες ότι... Μπράβο. Είδες, ρε φίλε, άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ... Χαίρομαι πολύ, όταν έκανα ρεπορτάζ 500 ευρώ έρχονταν. Το βάζεις μέσα στο αυτί σου το τηλέφωνο. Μα δεν σα... λέω μόνο αυτή την ιστορία. Ήταν μια φορά τότε... Α, γιατί στις εφημερίδες είχε το τετράλεπτο για να μιλήσεις. Πού να μιλήσεις τώρα με το Σέλουκ π.χ. με τον οποιοδήποτε ατζέντη 4 λεπτά στο... Στο τηλέφωνο, γιατί του λέγα πέφτει. Μπράβο, είχε κόφτη, ναι, σωστά. Είχε κόφτη. Οπότε λοιπόν είχα βάλει ένα μεγάλο πρόγραμμα και έπαιρνα εγώ ό,τι ήθελες. Δηλαδή ακουγόταν ότι ο Ολυμπιακός θέλει το Δεσίλ από τη Γαλλία. Βρίσκαμε τον Ρατζέντη στη Γαλλία, τηλέφωνο. Και το καλοκαίρι, τους 3-4 μήνες δηλαδή έτσι του... Γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινούσε και από νωρίς τα μεταγραφικά θέματα. Δεν έπεφτε το κινητό κάτω από 5 εκατοστάρικα. 500. Λογικό, φίλε μου. Ναι, εκείνες εποχές. Και μετά μου λένε για μια επιδότηση, μου λέγεται μια επιδότηση, μου λέει Vodafone 125 ευρώ. Τι λέω, δεν ανανεώνω. Γιατί τη εξήγησα, μην τα λέω και κουράζομαι ότι. Τη είχα πει κοπέλα μου, τη λέω. Δεν βλέπει τους λογαριασμούς που τι γίνεται, λέω. Τι θα κάνω τα 125 ευρώ. 500 ευρώ έχω. Λέω, θα φύγω. Μετά από δύο μέρες με πήραν τηλέφωνο και μου λένε μόνο για μερικούς πελάτες, λέει και καλούς πελάτες και αρχίσανε το παραμύθι. Τι επιδότηση μου έδωσαν. Και δεν ήξερα τι να την κάνω. 1000 ευρώ. Ναι. Μάστε. Άντε πάμε σε γραμμές. Πεθάνε να ξέρεις τώρα. Δεν περνάνε. Για πάμε σε γραμμές. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Αυτό είναι ξεκίνημα. Καλησπέρα, κύριε Οικονομάκο. Τι γίνεται. Καλά, εσείς. Λοιπόν, πρώτα θα πω για τα αθλητικά και μετά για τα πολιτικά. Βεβαίως. Για τα αθλητικά έχουμε ότι ήταν περηφανής η νίκη του Ολυμπιακού. Όπως έλεγε και ο κ. Θόδωρος, περηφανής τριάδος. Είχα πει, δεν θυμάμαι αν το είχα πει στην εκπομπή σου ή το είχα πει αλλού, ότι θα νικήσει 3-1 ο Ολυμπιακός. Είχατε πει ότι θα νικήσει, δεν θυμάμαι αν είχατε πει σκορ. Το θυμάσαι? Κάτι θυμάμαι, ναι. Τελικά έγινε 4-2, πάντως η διαφορά των δύο γκολ την πέτυχα. Σωστό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί με 2-0 προκρίνεται η Αϊντχόβεν. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Φυσικά και δεν πρέπει να επαναπαυθεί στη νίκη του. Με τίποτα. Και δεν πρέπει να παίξει αμυντικά στην Αϊντχόβεν. Διότι αν παίξουμε αμυντικά είναι εύκολο να πάμε 2 γκολ, αν δεν βάλουμε γκολ εμείς. Θα παίξουμε με πλάνο να χτυπήσουμε στην κόντρα, πιστεύω. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά να βάλουμε ένα γκολ. Τουλάχιστον ένα γκολ. Για να μην πω παραπάνω. Πρέπει να σκοράρουμε, συμφωνώ. Θα δούμε. Όπως παίξαμε εδώ, πρέπει να παίξουμε και εκεί. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, κύριε Κονομάκο, σε αυτό το θέμα.
Πάμε στα πολιτικά τώρα. Τώρα εδώ δεν ξέρω, θα συμφωνήσουμε. Για πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, καταρχήν πρέπει να δηλώσω ότι είμαι βασιλικός. Άλλα τώρα. Άλλα, καινούργια αυτά, ναι. Δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Ωραία. Σε άρθρα μου στην Ελεύθερη Ώρα τα είχα γράψει αυτά. Μάλιστα. Από ηλικία 25 ετών. Μόνο που τότε πίστευα ότι βασιλιάς πρέπει να γίνει ο Κωνσταντίνος. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ο δευτερότοκος γιος του ο Νικόλαος, του οποίου το όνομα σημαίνει νίκη του λαού. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ενδιαφέρεται και... ο Νικόλαος. Δεν ακούω. Ενδιαφέρεται, λέω, ο Νικόλαος. Βεβαίως, διότι ήρθε στην Ελλάδα να ζήσει. Mm-hmm. Την αγαπάει την Ελλάδα. Ωραία. Αλίμονο κάποιος που αγαπάει την Ελλάδα να μην θέλει να είναι βασιλεύς. Καλά, και εμείς την αγαπάμε. Επιπλέον υπάρχει η διαφορά, ναι, ότι ο Μεν Παύλος, ο πρωτότοκος γιος, ο διάδοχος δηλαδή, είναι νεοδημοκράτης, ενώ ο Νικόλαος είναι αριστερός. Έτσι, μπράβο, τρελάνω μόλις. Αυτό λοιπόν, είναι. Ο Νικόλαος συντάσσαμε, μετά από αυτό που είπατε, συντάσσαμε γρήγορα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι πριν από χρόνια που τον ήξερα ήταν ΠΑΣΟΚ. Επί Γιώργου Παπανδρέου. Πολλοί ΠΑΣΟΚ γίνανε ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση. Ναι, οπότε μπορεί να έχει το γυρίσει. Οπότε μπορεί να έχει να το γυρίσει. Μπορεί να έχει γίνει. Την καλή έννοια να το γυρίσει. Ο Βασιλεύς τώρα, παρεξηγηθούμε. Ωραία, κύριε Κονομάκο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Λοιπόν, πρέπει να μεσαλαβήσει ένα διάστημα αντιβασιλείας, όπου αντιβασίλισσα Ρέγκεντ λέγεται στα ρώσικα, ο αντιβασιλεύς. Mm-hmm. Πρέπει να είναι η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ναι. Και να γίνει ένα δημοψήφισμα, ρεφερέντουμ όπως λέγεται στα ρώσικα, το οποίο να ερωτάται αν θέλει ο λαός βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία. Πιστεύω ότι ο Σακελαροπούλου θα έχει ελπίδες η βασιλευόμενη. Δεν θα πάρει θέση η Σακελαροπούλου. Η Σακελαροπούλου θα είναι απλώς αντιβασίλισσα. Ναι. Το δημοψήφισμα θα γίνει με χρώματα ψηφοδελτίου, το βασιλευόμενη με γαλάζια μπλε και το αβασίλευτη με κόκκινα ροζ. Ωραία. Και όποιος νικήσει, ανάλογο πολίτευμα θα έχουμε. Ναι. Εντάξει, κύριε Κονομάκο. Εντάξει. Ναι, ναι. Άντε, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Έχουν έρθει μυστικά μηνύματα. Ναι. Μυστικά. Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ψωμί, αγέκη, κουμούνι, βασιλιά. Προχωράμε, ο αγώνας σου μάλλον δικαιώνονται τόσο με τον. Για πάμε, χαίρετε. Ναι. Ναι. Χαιρετώ από Νορβηγία. Γεια σου, Νορβηγία μου. Γεια σου, ρε φίλε, κατάλληλη στιγμή ήρθες. Τι γίνεται εκεί. Τι λέει η Νορβηγία. Εμείς θέλουμε τον Οικονομάκο εδώ να σέσει τη χώρα. Έτσι, μπράβο. Τι κάνετε. Θα ξύρεμα. Δόξα τω Θεώ. Καλά, και εμείς ήρεμα εδώ, στην εργασία και χαρά. Κωστή, καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι γίνεται, φίλε μου. Καλά. Εδώ είμαστε, εντάξει. Όλα καλά, είσαι power, εντάξει. Μια χαρά, όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά. Σε αντίπα. Βέλα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, για τον μπάσκετ τώρα, θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας πρέπει να πάρει ένα χρόνο ακόμα, mm-hmm, χρόνο, δηλαδή πίστοση χρόνο. Πιστεύω άλλη μια χρονιά την αξίζει και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε. Εντάξει, κοίτα να δεις. Εάν... Δεν διαφωνώ καθόλου με το σκεπτικό σου. Απλά το μόνο που νομίζω θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις του Μπαρτζόκας. Δηλαδή αυτό το ότι δεν θέλω πολύ ψηλό παίχτη, ψηλό σέντερ. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Μπορεί ας πούμε να του βγει. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω θα το έχει καταλάβει με το φετινό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα το θεωρήσει και ο ίδιος.
Έτσι πιστεύω. Αλλά εγώ θεωρώ ότι και να γίνει φέτος, θεωρώ ότι αξίζει άλλο ένα χρόνο να μείνει στην ομάδα, να κάνει πάλι από την αρχή τα πλάνα του και θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του επόμενου χρόνου να δούμε. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά του έχω εμπιστοσύνη. Απλά εγώ στο μόνο που λίγο με τρομάζει, λίγο με ανησυχεί είναι σε αυτά τα στρεφές εκρήξεις του χαρακτήρα του, μωρέ, στα νεύρα του. Α, αυτό δεν είναι, έτσι είναι ο άνθρωπος. Φίλε. Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν ξέρω αν διορθώνεται. Κοίτα, αλλά... εμένα δεν θα με ενοχλούσε, αλλά δεν το ξέρω για να σου πω αν ισχύει. Αν με τις αντιδράσεις αυτές γέμιζε με άγχος τους παίχτες. Αυτό σίγουρα, δεν το ξέρω. Αυτό είναι στάνταρ, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή φαντάσου εσύ τώρα να σε παίχτες και να βλέπεις τον προπονητή να σου κάνει... Ναι ρε παιδιά, αλλά συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά πάντα έτσι ήταν ο Μπαρτζόκας, δηλαδή έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω έτσι ήταν πάντα. Κοίταξε να δεις, Κώστα, όταν κερδίζει η ομάδα, είναι σε καλό τέτοιο, δεν θα το βλέπεις συχνά αυτό. Όταν όμως η ομάδα θα έχει τις άσχημες της, θα τον βλέπεις και πιο έντονα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, πώς το λέω. Ναι, εντάξει, ας πούμε τώρα, είναι και πρωτόχρονο που έχει 5 σερίτες στην Ευρωλίγκα. Αλλά δηλαδή, τώρα... εντάξει, δεν το έχω δει το μάτς, το είπα και χθες, γιατί εντάξει, ήμουν στο γήπεδο, είδα το θέμα το... Ναι. Έπεφτε την ίδια ώρα. Είναι αδιανόητο μια ομάδα να κερδίζει 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και να χάνει 9 στο ημίχρονο και επίσης δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο να έχει βάλει συνολικά 27 πόντους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα τον Ολυμπιακό φέτος, παιδί μου, λες και μπαίνει άλλη ομάδα εντελώς. Δηλαδή βλέπεις άλλη ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά βλέπεις άλλη ομάδα στο δεύτερο. Αυτό δεν ξέρω. Ανεξήγητο για μας που το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Φέτος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το μαζέψει το πράγμα. Αλλά πιστεύω του χρόνου θα έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει φέτος και πιστεύω του χρόνου θα κάνει μια αξιόλογη ομάδα. Έγινε ρε Νορβηγός. Κάτσε τώρα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πόσοι από εσάς έχετε πεθερέ? Εγώ. Και ο Κέτσι. Εγώ δεν... Δεν έχω δυστυχώς. Α, δεν το ξέρω. Έχετε καλές σχέσεις? Εγώ είχα πάρα πολύ καλές πάντως. Και εγώ καλές έχω. Ρε παιδιά, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, όταν αποφάσισα να φύγω για Νορβηγία, έλεγα πω, τι ωραία, λέω, μακριά, λέω, από την πεθερά, λέω, ζάχαρη. Και όταν ήρθα εδώ να πούμε, Σούλη. Μετά από κανένα, ναι ρε, μου ήρθε εδώ, ρε, και είναι και αυτή τώρα εδώ και μόνη μας. Μπράβο. Και τώρα μου έρχονται αναλαμπές να γυρίσω εγώ πίσω. Άρα είσαι καλός γαμπρός, μπράβο. Θέλω να φύγω μακριά, δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Ιδανική σχέση βλέπω. Άντε να μιλήσει ένας άλλος, να μην τεντώνουμε τη γραμμή. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Yeah. Πάμε διαλυματάκι. Να ξέρεις. Ναι, όταν το άκουσα πρώτη φορά αυτό με τις διαφορές χθες, επειδή και εγώ δεν τότε το μάθηκα, ναι. Μετά έβλεπα μια ιντερνετική εκπομπή τέλος πάντων. Ναι. Χαζοέβλεπα έτσι. Όταν άκουσα αυτό με τη διαφορά, νόμιζα ότι έκανε λάθος αυτός που το είπε. Ναι, ρε, τι γίνεται. Νόμιζα ότι ήταν ας πούμε 5 και είπε 15. Ναι. Και μετά που το είδα, ήταν ασύλληπτο ρε εσύ. Ναι, παιδάκι μου. Δεν 11-26 γίνεται. Και μετά σε 7 λεπτά 26-4. 32-8 το δεκάλεπτο. Έλα Παναγία μου. Σαν να μπει και άλλη ομάδα. Ναι, ναι. Τρομερό. Για πάμε διαλυματάκι. Λοιπόν, δεύτερο μισό ώρα εκπομπής. Έχουμε και άγραφα, παιδιά, οπότε η Ρακλή νομίζω ότι μας οφείλεται έτσι ένα... Ίσο κατάλληλος μετά από καιρό. Ναι, άνοιξε το μόνο φιλαράκι εσύ που... Θα ανοίξουμε όλα εδώ. Τα ξέρεις αυτά απ' έξω και ανεκατοτά. Τα αγαπημένα μας. Τα ξέρω απ' έξω, ρε. Άγραφα. Λοιπόν, ορίστε, Ρακλή μου. Παρακαλώ. Βέβαια, μισό λεπτάκι, φίλε, μισό. Λοιπόν, στέλνετε διάγραφα, κύριοι. Και πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το καλύτερο, το πιο ουσιαστικό και πιο γευστικό δώρο από τον Big Win Sport FM και τα άγραφα 1977. Και ποιο είναι αυτό το δώρο? Μια μεγάλη ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων, ή 2 αν είμαι εγώ και ο Κέτσο Τζόγλου. Ποικιλία που τα άγραφα 1977 θα στείλουν στο σπίτι ή τη δουλειά. Αν είστε στην ακτίνα του delivery. Αλλιώς θα τα πάρετε εσείς take away. Στείλτε τώρα μήνυμα στο πλαίσιο messages που βρίσκεται στην ενότητα live στο site του Big Win Sport FM, γράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
Άγραφα 1977, 43 χρόνια ποιότητα. Ο πιο γευστικός γύρος της Αθήνας. Ειδικά όταν είναι ξεροψημένος, είναι άλλο πράγμα. Το πιο χορταστικό τυλιχτό γίγας. Απίστευτο κοντοσούβλι. Λαχταριστά μπιφτεκάκια με τυρίδες σιλά που δεν μπορούσα να το πει την άλλη φορά, την τροπή. Να λιώνει το τυράκι μέσα στο μπιφτεκάκι. Και μεγάλη ποικιλία κρεατικών σε πολύ οικονομικές τιμές. Πραγματοποιήστε τώρα την παραγγελία σας το 210-2222-600. Τα γράφα λοιπόν βρίσκονται. Γαλάτς Βέικου 111, κάτω Πατήσια Τσούντα 49 και Νέα Σμύρνη Αιγαίου Κένου γωνία. Πες μου τώρα, δεν πίνασες μέχρι και εσύ. Έτσι, προχωράμε, φύγαμε. Προχωράμε που λέει, προχωράμε. Λοιπόν, αυτά και τα άγραφα, οπότε στέλνουν τα μηνυματάκια σας και πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Πάντως είδα σήμερα, παρήγγειλες. Τι παρήγγειλες? Παρήγγειλα κοτοπουλάκι. Πάλι κοτόπουλο. Ναι, ναι. Κοτοπουλάκι. Πόσο κοτόπουλο τρως τη εβδομάδα? Ανάλογα. Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Διονύση, μας άλλες καλά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Χρήστο, παιδιά, Παρασκευή. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου. Παναγιώ σήμερα δεν ήθελα να πάρω φέστα, ήταν η μέρα του Ολυμπιακού, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ό,τι παίζαμε και εμείς φες. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, αγωνιστικά τώρα εντάξει έχουν τόσο αρκετά πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι το δικό μου το σκεπτικό λίγο πιο γενικό σε σχέση με, το, με τον προπονητή, το έχει πει και ο Διονύσης, ότι έχει ένα θέμα λίγο στις αλλαγές. Όχι στην τετάρτη στον τετάρτη μου της ενδεκάδας, αυτό θα αναφέρω λίγο στη συνέχεια. Ναι. Ότι δηλαδή αργεί λίγο να επέμβει στο παιχνίδι όπως και άργησε. Το όπως και σε Διονύση έκανε τα αλλαγές μετά το γκολ, το πρώτο. Το δεύτερο, διαφωνώ. Είναι λίγο... Θεωρώ ότι στήριξε καλά τις ομάδες, τις παρεμβάσεις του λίγο είναι... Αργεί λίγο. Λίγο δηλαδή, μεθυλικός. Και χθες το μάτς φώναζε ότι ήθελε λίγο νωρίτερα αλλαγή. Ναι. Έβλεπες ότι από το 55 και μετά ο Πας είχε πολύ ένταση στο παιχνίδι, του πίεζε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Δεν κράταγε μπάλα ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι έπρεπε εκεί να το πάει νωρίτερα. Και επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να πω και στον Ολυμπιακό, δηλαδή που γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι κινδυνεύσαμε να χάσουμε το παιχνίδι, το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός δηλαδή τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τις έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο, 15 λεπτό τις περισσότερες. 15 λεπτό έστω, γιατί ναι. Είχε κάνει λάθος, θεωρώ εγώ, είπαμε γιατί δεν έκανε 5 αλλαγές. Δεν έκανε 5 αλλαγές γιατί επέλεξε να κάνει μία αλλαγή κάθε φορά. Κοίταξε. Θα μπορούσε να βγάλει και μαζί λοιπόν τον έβγαλε τον Αλεξανδρόπου, θα μπορούσε να βγάλει ούτως ή άλλως και τον Εκμπακωτό, τον οποίο θα τον έβγαζε κάποια στιγμή και να βάζει ένα εξτρέμ εκεί πέρα. Θα μπορούσε να έβγαζε ένα εξτρέμ, ναι, να έβγαινε και ο Παναθηναϊκός. Να έβαζε ψηλά. Το Βέλεθ μέσα, να τον έβαζε χαφ και τον Πούγκουρα πίσω, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή το... Δεν είναι άδικο, γιατί αν έβαζε και ένα εξτρέμ. Για παράδειγμα, να σου πω και κάτι, δεν τα πήγε και άσχημα έτσι. Όχι, όχι, ναι. Προφανώς θα τα πήγε πάρα πολύ. Πάντως εγώ νομίζω ότι καλά, ούτως ή άλλως θα πίεζε ο Ολυμπιακός, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ επίσης ότι σημαντικό ρόλο που θα πίεζε ούτως ο Ολυμπιακός, αλλά αν θέλει συμπληρωματικό ρόλο, έπαιξε το γεγονός ότι όταν βγήκε ο Αλεξανδρόπουλος, με τον Ιάσο ο Παναθηναϊκός είχε θεματάκια στον άξονα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχανε λίγο τη θέση του, δεν κρατάγε μπάλα. Ναι, τον έβγαλε γιατί είχε την κάρτα. Ναι, εντάξει, τον έβγαλε, ήθελε να πάει και ναι, ναι, πάνω σε αυτό όμως λοιπόν, επειδή ακριβώς εγώ είμαι από τους υποστηρικτές του Μπολούνι, είχα μιλήσει και πρόσφατα στο Διονύση. Ναι. Δεν ξέρω, κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά περιμέναν τον προπονητή να χάσει τη γωνία. Δηλαδή να πείτε αυτό, θα το ξαναπώ το ίδιο πράγμα, από συγκεκριμένα άτομα το οποίο δεν θέλω να ονοματίσω προφανώς. Αλλά καμία αναφορά στους παίκτες που παίρνουν χθες. Πάλι ο προπονητής έφταιγε, δεν είναι του αϊλάζου, το διάβασα κάπου. Και ότι επειδή μιλάμε ορίσιο πρέπει να κάνουμε ησυχία. Ο κόσμος μάλλον, ο οποίος πραγματικά, θα το ξαναπώ, έτσι όπως βλέπω εγώ στα σχόλια, επειδή και διαβάζω αρκετά μέσα και στα social media, στηρίζει τον προπονητή γιατί. Γιατί αν έπαιζε ο Ολυμπιακός και δεν έπαιζε μπάλα, ο οποίος είναι πρώτος με 15 βαθμούς διαφορά, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο και απλά κέρδιζε, θα πεις ρε φίλε, εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Πρέπει να κερδίζω και να παίζω και καλά. Ο Ολυμπιακός είναι 17 βαθμούς πίσω, με τον Μπογιά τους είχε πει, θα το ξαναπώ, ένα βαθμό σε 5 μάτς, αλλά χθες δεν είναι το Αϊλάζλο, όχι του ότι μπήκε ο Χατζηγιοβάνης και στον γκολ που βάλαμε έκανε 2 ώρες να κάνει πάλι πάσα, όχι ότι μπήκε ο Βιλιαφάνης. Κοίταξε να δει, για να έχουμε μια. Και μετά τον κορονοϊό να με τον Βαγιαφάνη, γιατί ναι. Πραγματικά πάλι ήταν ευτυχισμένη. Δεν είναι καλός, δεν είναι καλός. Και βγήκε κιόλας και έκραξε την ομάδα με κάποιο τρόπο ένα σχόλιο που έκανε, ο οποίος είναι τραγικός, το παιδί μπορεί να φταίει λόγω τον κορονοϊό, δεν το αμφισβητώ. Δεν είναι, μετά τον κορονοϊό. Ότι έβγαλε 85 λεπτά, πραγματικά απορώ. Δεν ξέρω, αυτή η επίθεση του προπονητή να γυρίσει πίσω από κι άλλους. Εγώ πέρυσι ήμουν στρατό. Ωραία, ωραία. Δεν θυμάμαι όταν χάσαμε από τον Μπας Γιάννηνα στη Β' Εθνική να χάσαμε τέτοιο χάος, υπήρχε τέτοιο χάος. Όχι. Όπως κοίτα. Υπάρχει σήμερα. Κοίτα, κοίτα. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρώτη ήττα μετά από. Πράγματι. 35-40, έτσι. Πράγματι, ο Μπόλον έχει φτιάξει μια ομάδα πολύ σφιχτή, πολύ σκληρή, που παίρνει αποτελέσματα που ποδόσφαιρο δημιουργικό δεν παίζει.
Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να τα έχει κιόλα με σου στη σειρά. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ένα. Γιατί... Δύο. Mm-hmm. Λίγη ισορροπία, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ούτε ο Παναθηναϊκός επειδή έχτισε ένα σερί 1,5 μήνα, που ακόμα το έχει το πρωτάθλημα το ΑΕΤΟ, δηλαδή στο κύπελο έχασε. Έγινε ξαφνικά η ομαδάρα που στο διάβα τη τα σαρώσει όλα. Ούτε επειδή έχασα τα Γιάννενα ένα μάτς κυπέλου, έγινε ξαφνικά καταστροφή. Λίγη ισορροπία, υπάρχει και μια ρεβάνς. Εγώ θα πω και πάλι ότι αν μου έλεγε σε μένα, Διονύση, αν θες μια ήττα, αν θες να διαλέξεις μια ήττα στα επόμενα παιχνίδια κύπελο, το πρώτο μάτς κυπέλου και στα υπόλοιπα 4 μέχρι το τέλος σεζόν, πού θα τη διαλέγεις, θα σου έλεγα στο κύπελο. Γιατί έχεις δεύτερη ευκαιρία. Πάνω σε αυτό, δηλαδή, άλλα διαβάσαμε. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν καθόλου καλός. Ήταν πολύ soft και το κέντρο του πολύ soft. Γι' αυτό και ο Πας Γιάννα ναι. Έβλεπε ότι έβγαινε με πολύ ένταση. Πας Γιάννα τρομερός, τρομερά όλα. Πολύ ένταση, κέρδιζε μπάλα. Κέρδιζε μπάλα. Τρομερά στα έβλεπα από τον Πας Γιάννα. Και δύο σχόλια μπαμ, να το προλαβαίνω. Διονύση, καταρχάς, μπράβο συγκεκριμένα σε εσένα προσωπικά για το αυτά που. Επειδή ακούω και την εκπομπή το, που βγαίνει στο μεσημέρι. Εντάξει, το τι ακούμε για τον Παναθηναϊκό, για το τι κάτι παθαίνει με τον ΠΑΟΚ και το τι έχει ένα συμφέρον ο Παναθηναϊκός να παίξει στην άλλη έδρα, το πει εκπληκτικά, ειδικά και με το σχόλιο με τον Άρη που ανέφερε. Τα πάμε αυτά, ρε παιδιά. Μην το κάνουμε. Και... Επειδή κάθε όχι, βράδυ. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος, όπως το έχω ξαναπεί, είσαι πολύ μετριοπαθής. Ειδικά φέτος, μετά το σερί του Μπόλωνη, ακούμε πραγματικά από συγκεκριμένο άνθρωπο απίστευτα πράγματα. Δεν θέλω και τώρα αυτό να γίνει. Εγώ μπορεί να έχω κάποιες διαφωνίες όταν θα βγω στον αέρα. Θα πω την άποψή μου. Θα πω την άποψή μου. Μην το κάνουμε τώρα, μωρέ. Reality. Εντάξει. Δεν είναι reality, απλά μην ακούμε. Όταν θα διαφωνήσω, θα πω την άποψή μου, γιατί τελειώνει η ιστορία εκεί. Και πολύ σωστά. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Κώστα, θέλω μια ερώτηση πραγματικά. Αυτό το Βασιλοντονόπουλο, ο Χειμένα δεν το βλέπει καθόλου, έτσι. Μόλις είδε. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι κανένα σπουδαίο παίκτη, προφανώς, αλλά μόλις έρχεται δεν γίνεται να μπέσει, γιατί τον είχε τώρα. Τον είχε αφήσει τελείως έξω τώρα. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα σχόλιο προς ανάθεμα. Μου κάνει εντύπωση άσχημη δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος, παιδί μου, και άμα χρειαστεί να παίξει κιόλα. Δεν είναι και ότι δεν μπορεί να κουμπίσει και την μπάλα, ας πούμε. Έτσι έδειξε. Δεν σου λέω ότι έδειξε και τις αδυναμίες του, έτσι, όταν πήρε πολλές συμμετοχές. Κυρίως στο αμυντικό κομμάτι έδειξε ότι έχει και αδυναμία στο παιδί, αλλά όχι ότι δεν μπορεί να βοηθήσει 20 λεπτά. Και σου φέρνει και ένα δεύτερο, ο οποίο τον κράζει από τη δεύτερη αγωνιστική. Σου λέει, τον κράζει μέσα αγωγικά. Λέει ότι δεν ξέρω τι θέση παίζει. Είναι ένα ζήτημα εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Αυτά. Άντε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επειδή έχετε στείλει αρκετά μηνύματάκια. Όντως, κοιτάξτε, υπάρχουν τα social media, είναι και διαφορετικές πια οι εποχές. Ο Ολυμπιακός όντως προσπαθεί και προσπαθεί να τον υπογράψει και για 5 χρόνια τον Αλγκασίμ Μπα, ο οποίος είναι αρχηγός της θετικής κάτω των 19 της Γουινέας. Θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι μεσοεπιθετικός. Και το θέμα το έβγαλε με μεγάλο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Μάντι Καμαρά που τον είχε μέσα και λέει ότι είχε έρθει ο αδερφός μου και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πάντα τέτοιους παίχτες. Θυμίζω ότι έχουμε και ο Σισέ και ο Μπα. Πιτσερικάδες είχαν έρθει. Και ο Μαζουακού. Βέβαια, αυτός είναι ακόμα πιο νεαρός. Δηλαδή είναι στα 18 του. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σισέ είχε έρθει 19 και ο Μπα. Θα δούμε. Δεν χάνεις πάντως από αυτές τις μεταγραφές, μόνο. Δεν χάνεις. Τι να χάσεις. Κάτι θα κερδίσεις και να τίποτα να μην γίνει. Και να μην βγει. Τι θα αν πάρεις τρεις και σου βγει ένας, κερδισμένος είσαι πάλι. Στάνταρ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Ναι. Αρκεί να κάνεις επιλογές όχι μόνο με κριτήριο την ηλικία. Δηλαδή να είναι ψαγμένος. Ναι, εντάξει, πάντως σύμφωνα με τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί δεν ξέρω εγώ δεν κάνω. Ναι, όχι, δεν λέω για το συγκεκριμένο παιδί, ούτε για τον Ολυμπιακό. Μιλάω γενικά, ρε παιδί. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Όχι, λένε ότι ο συγκεκριμένος έκανε καταθέσει, λέει, και επίσημες προτάσεις για τον ίδιο, για τον νεαρό αυτό μεσοεπιθετικό, για Αθλητικό Μαδρίτης και η Μίλαν. Δηλαδή πρέπει να θεωρείται πολύ καλό ταλέντο. Ο Ολυμπιακός τον έχει φέρει στην Ελλάδα. Συνήθως όταν έρχεται παίχτης, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα, σπάνια δεν υπογράφει. Δηλαδή να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. 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 Έλα, εγώ είμαι. Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, βρε. Τι κάνετε. Μια χαρά. Είστε η συμπάθειά μου και τρεις. Το ξέρετε αυτό. Και ο συνάδελφος ο παλιός, ο Τάκαρος μέσα. Τάκαρος είναι εδώ, εμπλοκή βράδυ. Το ξέρω τι είναι. Χαιρετισμούς φέστε. Σ' ακούει. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
Ηρακλή. Έλα. Καταρχήν συγχαρητήρια για τη νίκη σας. Και χάρηκα ιδιαίτερα εγώ. Βέβαια το παιχνίδι δεν το είδα γιατί εγώ έχω Νόβα. Και δεν το είδα, το άκουγα στο ράδιο. Χάρηκα ιδιαίτερα για... επειδή είμαι με τα Ελληνόπουλα πάντα, χάρηκα ιδιαίτερα για το Μπουγαλάκη και το Μασούρα. Μωρέ, τώρα το έχω πει άπειρες φορές σε σημείο. Όχι. Γιατί... κάτι δεν κουραστικό. Δηλαδή τώρα ο Μπουχαλάκης. Εγώ είμαι σε όλες τις ομάδες. Κοίτα, ας πούμε, ειδικά, ο Μπουχαλάκης, ο οποίος παίζει συνέχεια βασικός, είναι αμαρτία από το Θεό δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει πει. Που ακούγεται. Αμαρτία από το Θεό έχει καταλήξει. Ναι. Και την, και την κεφαλιά που πιάνει, θέλει και την κάνει ψιλοκρεμαστά. Τον έχει δει έξω. Ναι. Δεν το είδα. Δεν είδα τίποτα και δεν μπορώ να κρίνω. Απλώς χάρηκα που αυτοί οι δύο πήγανε καλά. Τώρα να σου πω κάτι για τον μπάσκετ που το είδα. Α, μπάσκετ όχι, δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο στο ημίχρονο. Έχω τον Νόβα, ρε φίλε, γι' αυτό. Έκανα εγώ το ένα στο κινητό, αλλά είδα το... Άκου, δύο γραμμές. Πρώτο ημίχρονο πήγε πάρα πολύ καλά. Δεκάλεπτο. Ναι, δεκάλεπτο, ναι. Πήγε τρομερά καλά ο Λαρετζάκης. Μα είδες ότι σηκώτη είχε 10, ότι έκλεισε το παιχνίδι με 10 πόντους και 8 ασίστ. Δεν ήταν υπότιμο, ναι. Έκανε άμυνες, έκανε... 8 ασίστ. Ναι. Και φίλε, δεύτερο δεκάλεπτο τον έβγαλε. Δηλαδή κουφάθηκα εκεί. Έβγαλε το Ζλούκα και το Λαρετζάκη. Και έβαλε το Σπανούλη και τον Πρίτεζη. Με όλο το σεβασμό που έχω σε αυτούς τους δύο, και στο Βασίλη και στον Γιώργο τον Πρίτεζη, τον Πρίτεζη μάλιστα τον έχω γνωρίσει κιόλας, γιατί εδώ Σύρο, Νάξο, είμαστε κοντά και έχουμε γνωριστεί. Φανταστικό παιδί. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουν τη θέση τους, να συνεχίσουν ή να σταματήσουν. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, το σώμα σε προδίδει. Δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω τον έξυπνο ή το... Είναι πάντα το πώς μπορείς να συζητήσεις με κάποιους παίκτες και να δεχτούν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε μια ομάδα όταν, ας πούμε, περνάνε τα χρόνια. Γιατί το χρόνο δεν τον νίκησε κανείς. Μπράβο. Και έβλεπα σήμερα, για να τελειώσω με σένα, έβλεπα σήμερα Βαλένθια Ρεάλ. Και πάμε στη συζήτηση που έχουμε εμείς οι δύο πάντα. Ότι σου λέω ότι πας και Ολυμπιακός από ψηλό, δεν είναι και ψηλό. Ρε φίλε, η Βαλένθια ξέρεις ποιος έχει. Έχει τον Ντέρεκ Ουίλιαμς και το... πώς τον λέει το Μαυροβούνιο. Και τον Ντούβλεβιτς. Ο Ντούβλεβιτς είναι πεντάρι και ο Τομέι. Ναι, δηλαδή μιλάμε για θηρία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να παίζεις τώρα με αυτούς τους ψηλούς. Δεν γίνεται. Δεν έχει ένα κόλλημα ο Μπαρτζόκας να παίζει αυτό το small ball. Που λένε. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, φεύγουμε από εκεί. Διονύση. Έλα, φίλε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Επειδή ακούω σχεδόν όλη μέρα το σταθμό, μου την έδωσε ένα πράγμα. Υπάρχει αυτή ρε παιδί μου, η συνωμοσία τα αυτά, ξέρεις, τα που δεν τα γουστάρω αυτά με τίποτα. Η τοξικότητα, βγαίνουν μερικοί και λένε ότι κανόνισε η ΕΠΟ να μην γίνει το παιχνίδι στα Γιάννα και... Εντάξει, το θέμα είναι ότι ορισμένη παραγωγή εκπομπών συμφωνούν μαζί τους. Για ποιο θέμα είναι τώρα, για αυτό που έγινε μες στο Αγρίνιο. Ναι ρε φίλε, όταν ακούω τώρα παραγωγό, δεν λέω όνομα, όταν ακούω παραγωγό εκπομπής που είχε ανοιχτά μικρόφωνα, και του λέει ο άλλος ότι η ΕΠΟ το καθόρισε και λέει ο παραγωγός ότι έλα μωρέ ποια ΕΠΟ μωρέ. Αυτή που κανόνισε να περάσει και παραγωγός ένα γύρο χωρίς αγώνα στο κύπελο. Πώς το κάνεις αφού κλήρωση έγινε και βγήκε η Λαμία και ο Παναθηναϊκός. Ναι, σου λέει δεν έγινε παραμύθι. Τέλος πάντων, τι να σου πω λίγο τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά τι άλλο να σου πω δηλαδή τώρα σε αυτό το πράγμα. Είναι και εξής, δεν το λέω για σένα, είναι και κουραστικό ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, αυτό σου λέω είναι κουραστικό. Κουραστικό. Όχι κύριε Γιώργη. Τι να πω, και κάτσε να πω κάτι στο φίλο μου, τον Κώστα. Αν νομίζεις στον Τάκη. Ρε Κώστα, αυτός ο Τσιγκρίσκι τι είναι, γυάλινος είναι.
Εντάξει, όπως βλέπεις το τελευταίο διάστημα παθαίνουν θλάση και άλλοι που δεν είναι Γιάννη. Ο Τσικρίσκης πάντα είχε πρόβλημα και έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που τον επηρέασε όλη την καριέρα. Δηλαδή το ότι έχει κάνει αυτή την καριέρα που έχει κάνει το οφείλει μόνο στο ότι προπονείται μόνος του 3-4 ώρες κάθε μέρα. Εκτός από την προπόνηση με την ομάδα. Μάλιστα. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που το είχε πάντα. Δηλαδή το είχε από μικρός και κανονικά δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτή τώρα είναι και ιατρικό απόρριτο. Αυτό είναι ίσως όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο να βγει. Αλλά υπό νορμάλες συνθήκες δεν θα μπορούσε καν να αθληθεί επαγγελματικά. Έτσι, να αθλείται επαγγελματικά, να παίξει αυτό το πράγμα. Και μια κουβέντα στον Τάκη, μια κουβέντα πριν 30 χρόνια στο Σιάτλ. Είδα φίλε Πίτερ Φράμπτον. Τ' άκουσε. Ωραίο. Λοιπόν, φιλιά. Άντε να σε καλά, να σε καλά. Τι είπες, Λετάκη. Έχει δει στο Βανκούβερ το έχει Led Zeppelin. Μάλιστα. Ωραία, φίλε, τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Με το πλοίο είχες πάει. Στην Ινδία τους είδε όλους όμως. Όποιον γούσταρε τον έβλεπα. Καλησπέρα. Έλα, Μάκη. Έλα, Μάκη. Πώς έκλεισε. Μάκη, να ξέρεις. Προχθές, χαζεύοντας στο YouTube, ας πούμε, και έτσι ξέρεις, ναι, βλέποντας διάφορα πράγματα, πέτυχα ένα best of σου. Εμένα. Ναι. Άντε ρε. Μία ώρα και. Τι best of, Μάκη. Σοβαρά μιλά. Βεβαίως. Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο έχει βγει στο YouTube καινούριο, τώρα λίγο καιρό. Τι έχει να όπου καλύψω, ο Θεός αυτός, ναι, που έχει φτιάξει το κανάλι παίρνει από αθλητικά ραδιόφωνα και πάρα πολύ από εδώ ακροατές οι οποίοι είναι. Νούμερα. Όχι νούμερα, το νούμερα. Που κάνουν νούμερα. Που κάνουν νούμερα. Μπράβο. Μπράβο. Που κάνουν νούμερα. Άντε μεγάλα νούμερα. Πάμε μπράβο. Παρακάτω. Και είσαι και εσύ σε αυτούς. Έχει μία ώρα μπακή. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν μας το στείλε. Έχει πολύ, θα σου στείλω. Και γιατί δεν μου το στείλε. Μόνο φαγάζεις. Να ξέρεις Μάκη, μία ώρα δική σου σπάει υπολογιστής. Έχει, υπάρχει, είσαι εσύ. Καταρχάς μια ώρα Μάκη βγαίνει σε 15 μέρες. Μια ώρα δική μου είναι όλη η σου ζωή. Είσαι εσύ. Είναι ο Βασίλης. Λοιπόν, από το Εγάλαιο. Ο Βασιλάκης είναι φιλαράκι. Έχει πολύ αναστάσει και καυγάδες μου. Ωραία φίλε. Κατάλαβες. Τι κανάλι είναι αυτό. Πες το να γραφτούμε συνδρομή. Θα το πούμε. Θα το πω. Ανδρέας FM. Ανίτα Τάνια. Αυτός είσαι. Ανδρέας FM. Ή Ανδρέας Π. Πατάτε. Ανδρέας Πασόκ δηλαδή. Ανδρέας Πάνια FM θα είναι, κάπως έτσι στείλει. Τώρα θα μας ακούει λογικά. Μπορεί να μας βάλει και στο YouTube. Να μας κόψει ακούγοντάς μας. Αλλά μπράβο στο. Μία ώρα Μάκη δηλαδή. Κάπου εκεί δεν θυμάμαι τώρα να το βρω. Πάτε το κλίκαρε σε Μάκη. Τώρα το ψάχνω. Κώστα. Ναι ρε Μάκη, για πες. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Όταν σου στέλνουν μήνυμα και σου λένε σας μαμάει ο Μπουχαλάκης. Μαμά μου! Ρε Μάκη μου τώρα λέει θα μας κάνουν ρε Μάκη. Έλε ρε Μάκη, εντάξει είπαμε να πούμε. Σοβαρά το λέτε. Έλα πάμε παρακάτω. Έλα. Πες ρε Μάκη. Τότε μπαρντών. Μου το στείλανε. Πες μου Κώστα εσύ να σου μιλάει στον πληθυντικό ο άλλος και να σου λέει αυτά. Εγγραφή κουδουνάκι. Πες μου πώς θα ένιωθες. Και αυτός που το στείλε μας ακούει πιστεύω. Μας ακούει. Τέλος πάντων. Τώρα τι είσαι για τον Μπουχαλάκη, τον αφήσαν να πάρει την κεφαλιά. Πάντως είναι κολόνα του Ολυμπιακού Μπουχαλάκη. Σε παρακαλώ, ρε Μάκη, πια. Πάρ το χαμπάρι ότι είσαι κάνει λάθος με το Μάκη. Με το Μάκη, λέω. Έκανε ένα λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Να πω την άποψή μου. Να την πει, Μαγκιαλά. Συγγνώμη, ρε Μάκη, να σου ρωτήσω κάτι. Να την πει. Γιατί όμως τόση αιμονή, ρε παιδί μου, για να στηρίξει κάτι το οποίο δεν σου βγαίνει. Δηλαδή εγώ, άμα κάνει ένα λάθος, δεν είναι κακό να πει, έκανα λάθος, παιδιά. Φάντως έτσι που πηγαίνει, χίλιες ώρες να έχεις αιμονή μαζί του. Μην μου το αλλάξεις. Πω, τι καναλάρα είναι αυτή. Καναλάρα, να το. 41 λεπτά είναι, όχι μια ώρα. 41 λεπτά είσαι Μάκη. Στο μεγαλύτερο διάστημα, μέχρι και πριν κάποια παιχνίδια, ο προπονητής μας δεν τον έβαζε μέσα γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε ένα διάστημα 4-5 παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Μπουχαλάκης. Είναι έτσι, δεν είναι. Όταν θα το γίνει και σε 4-2-3-1. Έτσι, όχι. Αλλά άστο ρε Μακή. Άκουσα και με μαρτύρησε ο Μπουχαλάκης έχει λιώσει. Προπονητή. Όπως επίσης είπε, έχει περάσει πολύς χρόνος τώρα τότε που είχε πει αυτό που θα σας πω τώρα, ότι ο Μπουχαλάκης που εγώ έχω κάποια χρόνια να πάω στο γήπεδο.
όταν πήγαινε ο κόσμος, γέλαγε με τον Μπουχαλάκη. Συνάσε, αν δεν γέλαγε, Ρε Μάκη. Το είπε ο προπονητής. Βγάζει με τον ΠΑΟΚ τρομερή assist. Μου λες έτυχε. Βγάζει με τον Παναθηναϊκό τη έντρα στο Μασούρα και μου λες ότι ο αμυντικός. Ηρακλή, άσε με να πω τι είπε ο προπονητής. Άντεξε, λέει, τόση μουρμούρα μες στο γήπεδο. Εγώ δεν ήμουν μες στο γήπεδο που απευθύνονται όλοι σε μένα. Εγώ εκφράζω μία προσωπική άποψη και την ξεκίνησα αυτή την άποψη που έλεγα όταν δεν πήγαινε καλά στην αρχή ο Μπουχαλάκης, γιατί δεν παίζω Καμαρά και παίζω Μπουχαλάκης. Αυτό το έλεγε στην αρχή. Ο Καμαρά σήμερα κάνει εκατομμύρια και τον Μπουχαλάκη δεν τον ζητάει κανένας. Πού είναι λοιπόν το λάθος το δικό μου που ξεκίνησα εγώ από τότε. Και ο προπονητής συνηγορούσε επί ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Συμφωνούσε μαζί μου. Άρα και είναι βασικός επιμαρτύρης ο Μπουχαλάκης. Ναι, αλλά σου λέω τι έχει πει ο ίδιος, όχι τι έχω πει εγώ. Τι έχει πει δηλαδή ο Μπουχαλάκης. Αυτά που σου είπα πριν. Τι είπες πριν, ότι έχει κάνει εκατομμύριο Καμαρά, έχει πει. Ήθελες να μου πεις αυτά που μου είπες. Μην αγγίξουμε κανέναν και θα ρωτήσω και τον Κώστα τώρα, γιατί από εκεί πήρα αφορμή και σας πήρα τηλέφωνο. Αν είχες, λέει Κώστα, του είπες, αν έκανες ρεπορτάζ, θα είχες το ακουστικό συνέχεια του τηλέφωνου στα αυτή. Κάπως έτσι, δεν του είπες. Ναι, έτσι. Ναι. Και ρωτώ τώρα εγώ. Πες μου ακριβώς τι εννοούσες. Για να θέσω ερώτημα μετά. Ότι δεν έχει την ευθύνη του ρεπορτάζ σε κάποιο μέσο Ηρακλής αυτή τη περίοδο. Ναι, δεν έκανε το ρεπορτάζ το κάθε μέρα. Το οποίο ρεπορτάζ θα το έπαιρνε ο Ηρακλής από ποιους. Από αυτούς, 1-0. Για πες μου. Από ποιους θα το έθελε. Έλα Παναγία μου, τι λέει ο άνθρωπος. Γιατί άσε με κάνω τις ερωτήσεις για να καταλήξω κάπου. Ωραία θα πνιγώ. Επειδή λοιπόν δεν μπορείς να μου πεις εσύ, θα πω εγώ. Τι φαντάζομαι. Τι φαντάζομαι, Κώστα. Ότι θα έπαιρνε τις πληροφορίες για την ομάδα, είτε από το team το προπονητικό, είτε από ποδοσφαιριστές, είτε από διοίκηση. Είναι έτσι, δεν είναι. Αυτό γίνεται παγκοσμίως, ρε φίλε. Με κάποιος πρέπει να μιλάς από την ομάδα. Να κάνεις ρεπορτάζ. Δηλαδή να κάνεις. Κάτσε ρε Μακή. Να κάνεις ρεπορτάζ. Δεν σου τρώω το χρόνο. Να κάνεις ρεπορτάζ μιας ομάδας. Περίμενε. Δηλαδή θα κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού και θα μιλάω με τον Χιμένεθ. Το ξέρω, ρε φίλε. Πάμε, Μάκη, πάμε. Το ξέρω, Ηρακλή. Έλα, Μάκη, πάμε για να πάμε παρακάτω. Και να σου το πω όπως το λες, να πάμε παρακάτω. Έτσι εξηγείται το ότι δεν μπορείτε να κάνετε σωστή κριτική στους παίχτες. Όταν λοιπόν ο παίχτης με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή για να πάρεις τις πληροφορίες, πες μου μετά. Πώς να του κάνεις. Ρε Μακή, έχουν περάσει εποχές. Έλα, θα Μάκη μου, Μάκη μου, αύριο. Τις ομιλίες οι παίχτες. Δευτέρα, γιατί μιλάμε όλα. Μια τελευταία φράση και κλείνω. Έλα. Να την κάνω. Ναι. Κάνει δηλώσεις ο Παπασταθόπουλος. Και τι είπε. Θα πάμε για νίκη στην Ολλανδία και θα την κάνουμε με πολλά γκολ. Πες μου τώρα. Είναι, δηλαδή, άποψη ποδοσφαιριστή ότι θα πάει στην Αϊτχόβεν να βάλει πολλά γκολ και είναι σίγουρος ότι θα κάνει και νίκη. Καλά, δεν θυμάμαι αν το έχει πει έτσι, γιατί δεν έχω δει τη δήλωση. Αλήθεια σου, δεν την είδα, γιατί έφυγα και να έρθω εδώ. Αμέ. Θα τη δω και θα σου πω. Τι λέω ρε εσύ, πού και σου πω. Μακάρι να βάλουμε 10. Αλλά δεν το λες αυτό. Άντε, γεια. Γεια σου, Μακή. Λοιπόν, βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για το κανάλι που είπαμε. Ναι. Και βλέπω ότι με το που το είπαμε πρέπει να έχει πάρει. Μας έστειλε και ο Ανδρέας που έχει το κανάλι στο Facebook. Ευχαριστώ, παιδιά, για την αναφορά. Ναι. Βλέπω να έχει πάρει πάνω από 100 εγγραφές. Ανδρέα, έχουμε συντονιστεί, ναι. Κανόνισε. Ναι. Λέει, καταργώ το Netflix, λέει ο άλλος. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, κάντε και στα δικά μας. Λυπάμαι τον καπιταλισμό. Κάντε και στα δικά μας τώρα, μας ακούτε. Διονύς Δεσίλας στο κανάλι. Κάντε να έχουμε. Παναθηναϊκός 24 για να βλέπετε κόμμα. Γιατί έχει και ένα site. Γιατί έχει και ένα site. Και ΑΕΚ 365 και του Κώστα. Βρήκε την ευκαιρία το. Και ΑΕΚ 365 και του Κώστα στο YouTube, έτσι. Μόνο εγώ είμαι πέρα. Σε όλα αυτά δεν έχει φίλο. Και Παναθηναϊκός 24 γιατί θα μα βλέπετε εκεί με τον Τάσο που κάνουμε τι εκπομπέ. Κάντε καμιά γραφούλα. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε. Είσαι θεός, δεν είσαι θεός. Δεν παίζει το άνθρωπο. Μιλάμε, έχει το μάρκετινγκ μέσα του. Πάμε διάλειμμα. Κοιμόμαστε με τα ταρούχια. Τι διάλειμμα, ρε φίλε. Περίμενε, πού πας. Ο Τάκης μου βάζει χέρι. Έχει χορηγό, ρε φίλε, η εκπομπή. Ναι, βεβαίως, πάμε. Δεν κατάλαβα. Τα κανάλια σου θες. Για πες. Της Βενετίας έχει κανένα. Κάντε γραφές, παντού.
Όντως έτσι είπε πάντως ο Παπασταθόπουλος. Εγώ το ψάξα γιατί. Δεν την είχα ακούσει. Γιατί ξέρεις εγώ ήρθα εδώ. Έτσι ακριβώς το είπε. Θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι να νικήσουμε και να βάλουμε πολλά γκολ. Πραγματικά για μένα είναι λάθος. Δεν το λες αυτό. Όσο και αν το πιστεύεις. Ναι, όντως. Προσωπική. Λοιπόν, κύριοι, στέλνετε διάγραφα για να πάρετε την ωραία ποικιλία. Για την ακρίβεια, μεγάλη ποικιλία, τρυφερή, με κρεατικά 4 ατόμων. Ποικιλία που το άγραφε 1977 θα στείλει στο σπίτι τη δουλειά σας, αν είστε στην ακτίνα του delivery. Αλλιώς θα το πάρετε εσείς το καλύτερο και πιο ουσιαστικό και πιο γευστικό δώρο από τον Big Witch Sport FM και το άγραφε 1977, take away. Στείλτε τώρα μήνυμα στο πλαίσιο messages που βρίσκεται στην ενότητα live στο site του Big Witch Sport FM. Γράφοντας ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Άγραφα 1977, 43 χρόνια ποιότητα. Και για να μην λέμε πολλά, είναι. Μιλάμε για τον πιο γευστικό γύρο της Αθήνας, το πιο χορταστικό τυλιχτό γίγας, απίστευτο κοντοσούβλι, ωραίο το κοντοσούβλι, λαχταριστά μπιφτεκάκια, γεμιστά με τυρί και μεγάλη ποικιλία κρατικών σε πολύ οικονομικές τιμές. Πραγματοποιήστε την παραγγελία σας τώρα στο 210-2222-600. Τα έγραφα βρίσκονται Γαλάτσι, Βεϊκού 111, κάτω Πατήσια, Τσούντα 49 και Νέα Σμύρνη, Αιγαίου Κένου, Γωνία. Πάντως, τέτοιος έμπορος ο Θεός ο Θεσίλας. Το είπαμε μια και έχουμε και κανάλια κι εμείς να μας ακολουθήσουν. Κακό είναι. Τι κάνουμε. Σε πηγάδι κατούρισες. Εδώ μας συνεχίζουμε κανονικά. 210-95-79-283-4-5. Και πάμε παρακάτω. Κώστα εδώ, Εδώ είμαστε. Άντε πάμε, χαίρετε. Άγραφα, στέλνετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χριστάρα, μείνε 10 δευτερόλεπτα στη γραμμή. Να πω σε ένα φίλο εδώ που μου λέει ότι. Που λέει ότι ο Παπασταθόπουλος έκανε παντελονάτες αντρίγες δηλώσεις τις οποίες θα κληθεί να υπερασπιστεί. Έλειωσε πια με τις κοτίσχες, λέει, δηλώσεις και τα γούρια. Αν ήταν άπαιζε για το 1-0, να πήγαινε στη Λαμία. Φίλε μου, εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Αλλά όταν παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι και γενικά σε αυτά τα πράγματα πηγαίνεις με χαμηλούς τόνους. Πάντα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν χρειάζεται. Και μακάρι να κερδίσει και μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει και στην Ολλανδία. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν χρειάζεται να τα λες με πριν τα παιχνίδια αυτά. Και τώρα, όσον αφορά τώρα τα αγούρια, εσύ μπορεί να τα βλέπεις. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι και σωστό μήνυμα τώρα. Δεν θέλει να πηγαίνουμε. Να λες ότι θα κερδίσουμε πολλά. Νομίζω. Δηλαδή. Εγώ είμαι της άποψης ότι σε αυτά το κάνεις στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται στα λόγια. Δεν είναι τώρα να τις περασπιστεί. Μια στραβή να γίνει, μένουν αυτά. Ναι. Δεν είναι. Μια σου κάνω χτύπα για ξύλο τώρα. Πάμε και πέντε μέρες πάνω. Άντε, πάμε. Έλα Χριστό, τι κάνεις. Καλά, εσύ, παιδιά. Έλα, Χριστό. Ωραίο τραγούδι βάλατε, πολύ, πολύ ταξιδιάρικο. Ναι, όντως. Γιατί θυμήθηκα τις παλιές εποχές που βγαίναμε και βόλτα το βράδυ με τα μάξι. Έχω καμιά φορά που αν χαζέψω λίγο στο Facebook, βλέπω που αρχίζουν και μπαίνουν φωτογραφίες πέρυσι τέτοια μέρα, το 2018, το 2017 είχαμε κάνει αυτό. Εννοείται. Και πιο πολύ μας λείπουν και οι παρέες και τα τραπέζια με παρέες και στα γέλια. Λείπουν πολλά πράγματα σε πολλούς. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση. Τι να πούμε, θα δούμε. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πώς πήρατε, παιδιά, μέσα εβδομάδα, είχατε ρίξει τίποτα? Μα εγώ το Σάββατο πήρα 6 γκολ. Oh. Στις Αγγλίες. Πολύ καλά. Δυνατός. Εγώ τις τελευταίες 20 μέρες, παιδιά, έπαιξα 2 φορές και έχω 2-2. Μπράβο. Έπιασα το Super Bowl και έπιασα και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τον Άσο. Το οποίο το έπαιξα λόγω απόδοσης, έτσι, όχι... Πόσο είναι, γιατί... 4.50 έδινε. Όχι, εγώ το έπαιξα 5.20. Και εννοείται στο 2-0 cash out, έτσι, κότα. Το αντίθετο του Παπασταθόπουλου, δηλαδή. Κότα, κατευθείαν. Εννοείται. Γιατί Κώστα στο 2-0 δεν το έδωσε κατευθείαν. Μπορεί να δεν θα έχει παίξει πρόωρο η πληρωμή. Ναι, δεν το ξέρω, αυτό κάνει. Είναι κάποιες εταιρείες, το 2-0 σου δίνουν... Αλλά είχε όμως δηλαδή σχεδόν τα πήρα σχεδόν όλα. Ναι. Απλώς να ξέρεις συμβουλευτικά στο λέω, άμα θες να μας δώσεις. Σε ορισμένες εταιρείες δεν χρειάζεται καν να το πατήσεις, το βγάζει αυτόματα δηλαδή αν γραφτείς σε άλλες εταιρείες. Με το που γίνεται το 2-0 σε ένα μάτς, στο θεωρείς και τελειώνει αυτόματα. Και 2-4. Όπως και στο μπάσκετ, αν έχεις παίξει νίκη, ήταν πάει στους 20 πόντους, σου το κλειδώνει. Ναι.
δεν το ήξερα. Για πάμε, Ρεξάρα. Δεν παίζω και συχνά, μωρέ. Απλά... Όχι, απλώ το λέω, ρε παιδί, είναι πολύ καλό αυτό. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ορισμένες φορές ανατρέπονται τα ματς, όπως το δασμό. Και... Πολλές φορές. Από 2-0 να γίνει 2-2. Μα, εγώ είχα πληρωθεί μια φορά σε NBA με παιχνίδι το οποίο έπαιζα το outsider να κερδίσει και κέρδιζε με 20 πόντους και μου το κλείδωσε. Και στο τέλος έχασε το ματς. Εντάξει, μια χαρά, εντάξει. Ηρακλή, βλέπω, προτιμάς τα goal goal τελευταία. Δεν προτιμάς τα over που μου λέγεται και τέτοια, ε. Όχι, εξαρτάται. Πάντα παίζω βάσει βάση απόδοσης. Δηλαδή, αν άκουσουμε εδώ ότι δίνει ένα over 1,60 και το goal goal είναι 1,83, θα παίξω το goal goal. Ε, ναι, εννοείται, καλά κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Όχι. Που λες και εσύ, Ηρακλή, τόσα χρόνια. Συστηματάκι 4-5-6 με 369 απόδοση στην εξάδα μόνο. Να θυμίσω στους ακροατές πως παίζουν και μεσοβδόματα, εξακολουθεί να παίζουν οι περισσότερες ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη. Δηλαδή το Europa League είναι η επαναληπτική κατευθείαν αυτή την Πέμπτη και την Τρίτη και Τετάρτη παίζουν οι υπόλοιποι που δεν παίξαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Champions League. Οπότε ξεκινάμε πρώτος αγώνας στο 207 η Άιντραχτ με την Μπάγερ στο Άσο, έχει διπλή ευκαιρία. Δεύτερος αγώνας στο 219 η Σέφιλντ με την Μπέρμιγχαμ στην ισοπαλία. Τρίτος αγώνας στο 258 η Κίεβο με τη Μόντσα στην ισοπαλία. Τέταρτος αγώνας στο 4.76 η Άουσμπουργκ με τη Λεβερκούζεν στο Άσο, έχει διπλή ευκαιρία. Πέμπτος αγώνας στο 5.53 η Ρέιτζες με την Νταντή στο Χ2, διπλή ευκαιρία. Και τελευταίος αγώνας στο 5.71 η Χοφενχάιμ με τη Βέρντερ στο Χ2, διπλή ευκαιρία. Να δώσουμε και την πετάδα με τα goal goal που είναι με απόδοση 13.5. Πρώτος αγώνας στο 2.27 η Ντονκάστερ με τη Χάλ. Δεύτερος αγώνας στο 2.37 η Νιούπορτ με τη Φόρεστ Γκριν. Τρίτος αγώνας στο 4.68 η Βέστχαμ με την Τότεναμ. Τέταρτος αγώνας στο 4.97 η Άστον Βίλα με τη Λέστερ και τελευταίος αγώνας στο 5.92 η Παρί με τη Μονακό. Όποιοι δεν προλάβανε να τα γράψουν πρέπει να βρουν σελίδα μας και θα αφήνουν μπέτ στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, με τις υψηλότερες αποδόσεις πάντα. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε, καλή κουβή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Επόμενος, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Ω, έλα, τι γίνεται. Μια χαρούλα. Μάκη, είσαι είδωλο, ρε. Θεός. Ξαναπείς... τώρα και με δικό του κανάλι. με section, μάλλον, σε κανάλι. Εννοείται. Λοιπόν, πώς έλεγε, δεν θέλω μπουχαλάκι. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι κατέληξε ότι με τον Μαρτίν έχουν κοινή γραμμή στο θέμα μπουχαλάκι. Άσπρο, ρε Μάκη, είσαι μυρωδιά. Πες, έκανα λάθος, ρε. Καλά, αυτό ήταν θεϊκό με τον Μαρτίν. Φοβερά με τα μάτια συνεννοούνται. Το μεσημέρι. Εντάξει, λόγω δουλειάς δεν παρακολουθώ εύκολα εκπομπές και στο σταθμό, τέλος πάντων όσο μπορώ. Και ακούω σήμερα την εκπομπή του Γιάννη του Καραλή. Συγγνώμη. Έχω πει εγώ έτσι, είμαστε χειρότεροι οπαδοί παγκοσμίως του Ολυμπιακού με την αρρώστια που κουβαλάμε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα και πολλές φορές έχει κάνει μεγάλο κακό στην ομάδα αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, και από την άλλη όμως μας έχει γιγαντώσει κιόλας. Ναι, ρε Σιράκλη, συμφωνώ σε αυτό που λες ότι οι απαιτήσεις και αυτά, αλλά πρέπει να έχει και ένα μέτρο αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό, δηλαδή δεν σωστό, γίνεται. Σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, μέχρι και ο Καρπετόπουλος να γράφει άρθρος για να τα χώνει στο Μαρτίνς, γιατί δεν έβαλε με τον Παναθηναϊκό τους βασικούς. Έλεος, ρε εσύ. Έλεος, δηλαδή, έλεος. Έλεος, δηλαδή, τι πρέπει να πω κάτι, ο προπονητής. Τι περιμένουμε, θα φωνάξει ξαφνικά να μπαίξει από τον πάγο, να του πει μπες με να έχουμε να καθαρίσεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι παίχτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να είναι έτοιμοι και να έχουν παιχνίδια. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εκεί όμως, γιατί να χάσουμε τον Παναθηναϊκό τέτοια αρρώστια. Λοιπόν, παίρνει ένα στον Γιάννη τον Καραλή, ομοειδεάτης. Και τι του λέει ρε φίλε. Πρόσεξε τώρα, έτσι, την επομένη μιας σημαντικής νίκης βεβαίως στην Ευρώπη. Και όχι και με συνηθισμένο σκορ τώρα με 4 γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και με μια σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, έτσι, γιατί δεν πάει την πιάσουμε στο στόμα να ετυχόμενε εμείς, για να μην τρελαθούμε. Αυτό ξαναπέστε ρε φίλε. Δηλαδή, τι σχέση έχουν οι ελληνικές ομάδες με την Ατλάντα. Μα είναι δυνατόν ρε εσύ Κώστα, δηλαδή έλεος. Θυμάσαι με τον Βασιλόπουλο, έτσι. Τον Κώστα Δημητριάδη, τον Βαμπρό και την Κυταρία του Ρωμάρη. Και Champions League και. Και, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τι του λέει ρε φίλε του Καράλη. Δηλαδή έχει μείνει άγαλμα ο Καράλης. Ρε φίλε του λέει, η πρώτη κουβέντα, έτσι. Τι θα γίνει με αυτό το φορτούνι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό.
Ο άνθρωπος, ο Καραλής, έπαθε πλάκα, δεν ήξερε τι να πει. Λέει, τον αδικείς, ξέρω εγώ και αυτά. Ο καθένας, ό,τι του φανεί του Λουλοστεφανή στον Ολυμπιακό, είμαστε απίθανοι δηλαδή. Ο άλλος τώρα, ο Μπουχαλάκης εδώ και τρία χρόνια, δυόμιση, τρία παραπάνω, θα σου πω για τον Μπουχαλάκη. Είναι φίλος μου ο Ηλίας Αναστασάκος. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Πατριώτης και τα λοιπά. Πρώην παίκτης μας και με αξιοπρεπή καριέρα, ναι. Και πολύ καλό άτομο. Εξαιρετικό παιδί και σπουδαίος ποδοσφαιριστής, έτσι. Εδώ και χρόνια μου λέει για τον Μπουχαλάκη. Του λέει, αρέσει, εντάξει, αλλά τραυματίζεται. Μου λέει, είναι φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι άτυχος, μου λέει, και δεν του έχουν βρει το ρόλο που πρέπει. Δεν είναι τυχαίο που και ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, στη θέση του, έτσι, ήθελε να τον καθιερώσει. Κι όμως, άκου στο Μάκη, τον Άγγελο, τον άλλον, γιατί να παίζει ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι, πραγματικά όμως. Ο Μπουχαλάκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό, επί Μάρτινς. Δεν άκουσα. Επί Μάρτινς, ο Μπουχαλάκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Μα σου λέω, όλοι οι προπονητές στον Ολυμπιακό προσπαθούσαν να καθιερώσουν τον Μπουχαλάκη, γιατί έχει καταπληκτικά προσόντα. Τώρα, αν ήταν και πιο γρήγορος, ας πούμε, προφανώς θα έπαιζε στην Premier League, να πούμε. Εντάξει, δεν είναι και αργός πάντως για το ύψος. Όχι, δεν είναι. Θέλω να πω για να... γιατί λέει, ξέρω εγώ, δεν τον έχουν ζητήσει και ιστορίες για αγρίους τώρα. Ας πούμε, που είμαι σίγουρος ότι τον... κάποια στιγμή και δεν το ξέρουμε κιόλας αν τον έχουν ζητήσει. Ναι. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν το παίρνουμε και χαμπάρι. Φυσικά. Φυσικά. Τέλος πάντων, ναι, την είδα και εγώ αυτή τη δήλωση του Παπασταθόπουλου, ναι, και εγώ τη θεωρώ λιγάκι υπερβολική, παρότι, εντάξει, καλό, ο Παπασταθόπουλος είναι ένα παιδί γενικός που έχει το θάρρος της γνώμης του, έχει και με την εθνική, ας πούμε, βγαίνει μπροστά, δεν είναι ο τύπος που... Αλλά ναι, είναι λίγο υπερβολική και εγώ θεωρώ. Δεν χρειάζονται, γιατί όπως είπε και ο Κώστας, περνάς και λάθος μήνυμα, ας πούμε. Ναι. Παρελθόντως να κοιτάξεις να φτιάξεις τον εσπρέσο εκεί στο μαγαζί το ωραίο που είσαι στην Καλαμάτα, γιατί πολύ μέτριος. Τώρα τον πέθανε. Πολύ ωραίο μαγαζί, είναι καταπληκτικό το μαγαζί, αλλά το εσπρέσο είναι μέτριο. Δεν τι μαθαίνουμε. Τι ζωή είναι. Λοιπόν, εντάξει, μεγάλη νίκη. Το θέμα ήταν εργαμό. Όπως επίσης, Άγγελε, σε μια άλλο τελεία. Ναι, βεβαίως. Και σας καθυστερώ και πολύ. Και θα συμφωνήσεις κιόλας. Όπως και ο Μασούρας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είσαι καλά. Εγώ για τον Μασούρα, καταρχήν έχει βάλει κρίσιμα γκολ. Βέβαια. Να σου πω κάτι. Άλλο που έλεγε. Τέλος πάντων, εντάξει, για τον Μάκη τον πήραμε το τέρμα, αλλά είναι κλασική περίπτωση. Ο Μασούρας, θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με την Arsenal έχει μπει μέσα, έχει βγάλει τρομερή ασίστ στον Κασπάρ. Έχει. Η ασίστ στον Κασπάρ, έχει δοκάρι. Έχει δοκάρι στο γάμα. Στην παράταση. Και έχει και την μπάσα στον Αραμπί. Και όμως λέει ο άλλος, γιατί να παίζει ο Μασούρας και δεν κάνει ο Μασούρας. Γιατί δεν βλέπει τρίπλες. Εντάξει ρε μεγάλε, άμα ήταν και τριπλέρο ο Μασούρας θα ήταν σαν τον Ποντένζα, θα κάνει 20 εκατομμύρια. Με τη δευχέρεια που είχε. Περισσότερα θα έκανε. Αν είχε και την τρίπλα του, περισσότερα θα έκανε για τους σκοράρι. Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι, με την ευχέρεια που είχε θα κάνει και περισσότερο. Ακριβώς το σκοράρισμα. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν και πόσο πρόσεξε, πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του Μαρτίνς που έχει αναδείξει αυτά τα παιδιά και τα έχει καθιερώσει, έτσι. Έλληνες τώρα. Λοιπόν. Γιατί τον Τζιμίκα δεν τον καθιέρωσε. Βέβαια. Βέβαια. Ποιος τον καθιέρωσε. Εγώ. Όταν ξεκίνησε ο Τζιμίκας ξανά στον Ολυμπιακό, θυμάμαι εγώ που εδώ και σε εκπομπές που ακουγόντουσαν. Ναι, ναι. Και εγώ μπορώ να το είχα πει. Γιατί στην αρχή το παιδί. Για το με τον Κούτρ και ότι, ότι ήταν να θα παίζει ο Τζιμίκας ή ο Κούτρης. Και λέγαμε ότι ο Τζιμίκας είναι πιο καλός στα ανασταλτικά του καθήκοντα και ο Κούτρης ότι μπορεί να βγάλει καλύτερες σέντρες. Δούλεψε ο Τζιμίκας και η σέντρα του Τζιμίκα ήταν μυθικές. Εντάξει, αυτά όλα με έχει διάθεση και φυσικά δουλεύω. Τα προσόντα διορθώνονται. Βεβαίως. Τώρα να πω. Και να σε βοηθήσει και η ομάδα σου, ο προπονητής. Ακριβώς. Να πω δύο γρήγορα πράγματα. Ο Ολυμπιακός προχθές, ήταν παρότι ήταν πολύ καλός πίσω από την μπάλα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε φάσεις. Αλλά ρε γαμώ το πάλι στο κρίσιμο παιχνίδι εκεί που θα πάμε να περάσουμε στους, ξέρω εγώ, στους 32, στους 16, στους 8, στο UEFA κτλ. Πάλι θα φάμε γκολ με κόντρα. Θα γίνει δηλαδή έλεγχο. Τι κατάρα πράγμα. Είναι αυτό με την κόντρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πέρσι με τη Γούλς πάλι τέτοια. Και να πω και κάτι. Αυτό εκεί με τον Καμαρά, όντως, δηλαδή, ρε Καμαρά, έλεγε, γίνα την μπάλα. Δεν γίνεται. Το έχουμε θυμάσαι που το πληρώσαμε αυτό, έτσι. Μέταλλι στο Ολυμπιακός 0-1, βγαίνει ο Τζιμπούρ με τον Μυραλάς. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος δεν γύρισε την μπάλα. Αυτοί οι δύο πραγματικά, ενώ ήταν ιδίως εδώ στον Ολυμπιακό,
τρομεροί παίχτες, έτσι, γιατί ο Τζιμπούρ μετά, και δύο μάλλον μετά κατέρευσαν κάποια στιγμή, όπως είναι και εξωτερικό, για όλους παίχτες. Αλλά νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ήταν φοβερό δίδυμο, αλλά πραγματικά δεν βλέπαν ένας τον άλλον, ρε εσύ. Λες και είχαν ανταγωνισμό με την ομάδα. Στην κόντρα είναι 0-1 το παιχνίδι, στη Ρωσία. Έχω την εντύπωση ότι ο Μυραλάς δεν την γύρισε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και, φεύγει, και είναι, είναι, ο άλλος είναι μόνος του με το τέρμα και δεν του γυρίζει την μπάλα. Δηλαδή ορισμένες λεπτομέρειες. Τώρα, άμα γινόταν το 4-2 εκεί. Γιατί εντάξει, λέμε ας πούμε ότι θα, στο ποδόσφαιρο, εγώ αυτά τα, θα τους βάλουμε σίγουρα γκολ στην Ολλανδία. Εγώ, αυτά δεν τα πιστεύω ποτέ στο ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι τόσο περίεργο άθλημα. Ναι, σωστό, μπορεί σωστό. Να πας εκεί. Από παιχνίδι σε παιχνίδι ναι. Μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί στην Ολλανδία να έρθει 0-0, ξέρω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πήγαμε μια φορά στη, με τη, θα θυμάται ο Ρακλής, με τη, στη Γαλατάρα Ηρακλή, κοιμάσαι. Το 1-0 που χάσαμε. Λες. Μιλάμε ότι παίζαμε 90 λεπτά μονότερμα. Η μπάλα δεν έβγαινε από την περιοχή του και χάσαμε. Δηλαδή δεν, αυτά δεν είναι, δεν είναι σίγουρα πράγματα. Τέλος πάντων, για να κλείσω για να μην κρατάω τη γραμμή, εξαιρετικός ο Μάρτιν, δεν το συζητάμε τώρα. Ο Σα πρέπει λίγο να ξυπνήσει γιατί στο δεύτερο γκολ έχει ευθύνη. Πρέπει να τη βγάλει τη φάση αυτή. Εντάξει, δεν λέω ότι φταίει 100%. Λοιπόν, αλλά λες για την κλάση του Σα και τις δυνατότητες του. Και θα πω κάτι παιδιά για να δείτε πόσες λεπτομέρειες και κλείνω με αυτό γιατί μπορώ να λέω πολλά. Άκουγα τον Αμανατίδη, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Για να δει, και να δούμε και εγώ και όλοι μας που το παίζουμε ξύπνοι, πόσες λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Στη φάση του δεύτερου γκολ, ακόμα και δημοσιογράφοι, είπανε το εξής καταπληκτικό, ότι φταίει ο Μπουχαλάκης. Και πρόσεξε, τους λέω ο Μανατίδης, κάνετε λάθος, διότι ο Ολυμπιακός παίζει ζώνη και κάποιοι παίχτες έχουν χρεωθεί παίχτες στην επίθεση. Και λέει το παίχτη αυτόν της, που έβαλε τον γκολ, ο Ζάχαρ ποιος ήτανε, τον έχει ο Ρέαμπζουκ. Γι' αυτό ο Μπουχαλάκης αν δεις την ώρα που τρώμε τον γκολ γυρίζει και το τι λέει του Ρέαμπζουκ. Γιατί αν δεις είναι όντως πρέπει να πάει και σταματάει αυτός. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές... Πάντως πολύ ωραίος παίκτης ο Ζάχαρ. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίος. Είναι και γνωστός παίκτης αυτός. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι με αυτόν. Εγώ νόμιζα πόσο να είναι και είναι 33 χρονών. Δεν είναι μικρός. Χρόνια, καλός παίκτης. Ναι, αλλά και η κορυφαία ομάδα στην οποία έχει παίξει είναι η Παλέρμο. Δεν έχει παίξει δηλαδή ας πούμε, σε τόπο επίπεδο. Ναι, εντάξει. Κίνα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Έγινε ένα κίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Άγγελε, γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Άγραφα, παιδιά. Θέλετε κανονικά. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δημήτρης Παναθηναϊκός. Γεια σου, γεια σου Δημήτρη. Από Ηλιούπολη περνώ. Από Ηλιούπολη Αμερικής. Όχι, εδώ, Ελλάδα. Τι κάνετε? Καλά. Καλά, φίλε. Καλά. Ωραία, ωραία. Όντως ο Ζάχαβ είναι 33, είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Άιντχόβεν σε ηλικία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει καμία συγγένεια με τον Ζάχαβ, γιατί αν έχει συγγένεια... Όχι, το ρώτησα να ξέρεις, αλλά δεν είναι. αν είχε συγγένεια, ρε φίλε, δεν θα έχει παίξει μόνο στην Παλέρμο. Θα παίξει στη Ρεάλ. Ο δεύτερος σε ηλικία είναι 31, ένας αμυντικός. Ο οποίος δεν παίζει κιόλας βασικός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι... Ο μέσος όρος ηλικίας σε Ειντχόβεν είναι 24. Μαζί με αυτούς μέσα. Κοίτα, γενικά οι Ολλανδοί... Πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή σαν φυτώριο είναι αυτή η ομάδα. Και φαίνεται κιόλας, έχουν μια αφέλεια ναι, παιδική ναι. Που λέμε, ρε παιδί μου. Καλατούχα ομάδα. Λέει, τα παιδάκια αυτά τι κάνουν... όταν είδε ξαφνικά κάποια στιγμή το μάτς. Να λέω, θα τους βλέπεις σε δύο χρόνια αυτούς. Να μου πεις μετά. Όχι όλους, οι περισσότεροι. Λοιπόν. Θέλω να πω δύο πραγματάκια γρήγορα. Το ένα είναι αυτό, ένα σχόλιο για το μάτς του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Α, να μην το ξεχάσω, ναι. Για τον προηγούμενο φίλο που ανέφερε τον κύριο Καρπετόπουλο. Έτσι και αλλιώς για τον κύριο Καρπετόπουλο είναι πιο σημαντική νίκη από τον Παναθηναϊκό παρά με οποιαδήποτε ομάδα. Και με τη Ρεάλ άμα παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό συμβαίνει... Πάμε στα δικά μας, πάμε στα δικά μας. Έλα. Μια γνώμη δεν μπορώ να κάνω σε δεύτερο. Αλλά επειδή δεν είναι εδώ να σου απαντήσει... Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Απλά όποιος καταλαβαίνετε ότι έχει τα ακροατές που δεν είναι ηλίθιοι. Και επίσης άμα ακούνε το σταθμό 15, 20, 25 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, ξέρουν για τον καθένα τα πάντα. Ωραία. Ενώ ότι λένε στα μικρόφωνα, έτσι, όχι στην προσωπική τη ζωή προφανώς οι άνθρωποι. Μα και άλλα, όταν έχεις μικρόφωνο αυτό συμβαίνει πάντα. Δόξα τω Θεώ, συγκεκριμένος σταθμός. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολλούς και έχει πολύ καλούς δημοσιογράφους και από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε ως ακροατές και καλούς ανθρώπους τέλος πάντων και θεωρώ και σας τους τρεις μέσα σε αυτούς, αλλά δεν το λέω επειδή πήρα στην εκπομπή σας τώρα.
είναι δύο-τρεις παραφωνίες που έτσι καλώς είναι αυτό, από... Ναι, ξέρεις, είναι από... από ναι, ό,τι θες ακούς, ό,τι δεν θες ναι, να αυτό, ακούς. Ξέρεις, είναι στο. Πραγματικά προσωπική σου προσωπική ναι, από... Ναι, βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, κάποιοι, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην συμπαθούν εμάς. Ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται, Ρεδακλή. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Γιατί γνώμη μου σου λέω έτσι. Ναι, όχι. Λοιπόν, για το μάτι του Ολυμπιακού, δεν, θα πω δεν θέλω να πω ακριβώς τη λέξη μεγάλο. Ποιήθηκε κάπως ή ας πούμε εγώ περίμενα έτσι ο Ζενικής Ολυμπιακός εύκολα κιόλας και πριν την κλήρωση και πιστεύω ότι και εκεί θα κερδίσει πριν την κλήρωση πώς γίνεται ρε φίλε γιατί θα σου πω είδα την Αϊτχόβεν με τον ΠΑΟΚ α γιατί ναι αλλά πριν την κλήρωση δεν ξέρεις με ποιον όχι πριν εννοώ με την κλήρωση με συγχωρείτε με την κλήρωση με την κλήρωση μια ομάδα που είναι 24 κατά τον Ολυμπιακό έτσι που στη, στο ranking, το ranking δείχνει τι κάνει την τελευταία πενταετία. Την πρόσφατη γενικότερα τέλος πάντων πορεία των ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κοίτα, δεν είναι κακή ομάδα. Όχι, δεν είπα ότι είναι κακή ομάδα. Έχει παίκτες που το κατέχουν το αντικείμενο και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι, η άμυνα της δηλαδή είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Η αμυντική της λειτουργία μάλλον είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Κώστας. Α, Κώστα. Όχι, όχι, καθόλου κακή ομάδα δεν είναι από τη μέση και μπροστά. Απλώς εγώ έχω ένα θέμα με τις αφελείς ομάδες. Δηλαδή τόσο αφελή ομάδα από τον τρόπο που μετέφεραν την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση, με 50% ρίσκος στις πάσεις τους. Κι όμως, όμως υπάρχει φάση, φίλε. Τρελάθηκα, πραγματικά. Να ξέρεις που έχουν βγάλει επίθεση. Έχουν βγάλει καλή επίθεση, άσχετα που δεν τους βγήκε σε ευκαιρία. Από το αριστερό στόπερ με το αριστερό μπακ. Έχουν παίξει τόσο ψηλά. Αυτό ήθελα να πω ότι δηλαδή και οι πίσω παίχτες στο επιθετικό κομμάτι ήταν πολύ καλοί. Βέβαια. Στη δουλειά τους υστερούσαν. Σου λέω, έκανε κίνηση το αριστερό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το τρίτο γκολ τώρα. Το αριστερό στόπερ. Δεν το τρώει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή δύσκολα το τρώει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν αστείο το τρίτο γκολ. Και σε εκείνο το χρονικό σημείο. Όπως επίσης είναι ομάδα η οποία επειδή έχει και πολλούς νεαρούς. Επηρεάζονται πολύ και από την ψυχολογία. Δέχεται γκολ εύκολα. Αυτό που δεν έκανε ο Ολυμπιακός με τη φάση του Καμαρά, δηλαδή το 3-2 το κάνει 4-2. Δεν δηλαδή, κράτησε το 1-0 να το κάνει. Για να κλείσω αυτό το θέμα, άμα πάρεις όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, που είναι και η πρόσφατη εικόνα της ομάδας και το πώς παίζει, τι ποδοσφαιρικό σχέδιο καταθέτει. Ο Ολυμπιακός είναι μια σοβαρή ομάδα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο 2 χρόνια τώρα, ας πούμε. Άμα φτιάξετε μια μεικτή εντεκάδα των δύο ομάδων. Πολύ δύσκολα δεν θα βάλετε 7 παίχτες στο Ολυμπιακό μέσα. Πολύ δύσκολα, κατά τη γνώμη μου. 7 παίχτες θα μπουν σίγουρα του Ολυμπιακού. Το αφήνω στην άκρη. Και δεν υποτιμώ την νίκη. Προφανώς είναι μια μεγάλη νίκη ευρωπαϊκή, 32 του UEFA, θα πάει στους 16. Δεν γίνεται να είναι μικρή νίκη, μεγάλη νίκη είναι. Απλώς δεν είναι μια τεράστιο σύλλογος ευρωπαϊκά. Είναι πιο, να το πούμε, είναι πιο σοβαρός ο Ολυμπιακός. Είναι πιο έμπειρη ομάδα. Έτσι, και αυτά 100%. Σε αυτές τις. Πάντως είναι Ευρώπη. Εγώ διαφωνώ πάντως. Νομίζω ότι το όνομα της Αϊτχόβεν δεν είναι μεγαλύτερο. Όχι, όχι, μιλάω. Μα δεν διαφωνώ αυτό. Η φανέλα είναι μεγαλύτερη, βέβαια. Μιλάω για τώρα εγώ ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν πήγανε. Ο Νότιχαμ Φόρεστ πήρε 2 Τσάμπιονς Λιγκ. Τα πήρε πριν 50 χρόνια όμως. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, τα αφήνω, παιδιά, συγγνώμη. Για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω δύο πράγματα. Έλα. Τι να πω έτσι και από αυτά που θέλω να κλείσετε. Πες. Πες, εσύ και άμα είναι σε κλείνουμε. Σωστό. Μην παρεξηγηθείς. Εγώ τα έχω ξαναπεί και εδώ με τον Διονύση και με εσάς ότι έχω ένα θέμα αρχής όπως λένε, επί της αρχής που λένε και στη Βουλή, ότι όσο η ομάδα είναι στον κύριο Αλαφούζο δεν θέλω να ακολουθώ ας πούμε, να βλέπω τέλος πάντων, με πονάει αυτό που λέω. Πήγαινα και στο γήπεδο κάποια στιγμή, δεν θέλω να ξαναδώσω τα λεφτά μου ας πούμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό που είδαμε τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχω δει κανένα μάτς, προφανώς χάρηκα πάρα πολύ, αλλά όταν ήμουν 15 χρονών, ναι, θα μπορούσα να πάω την άλλη μέρα στο σχολείο και να κάνω πλάκα στους Ολυμπιακούς. Τώρα που η ομάδα μου θέλω και να αποδίδει κάτι, να παράγει κάτι ποδοσφαιρικά, εγώ είδα και με τον Μπαζιάννη και με τον Ολυμπιακό ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα μες στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά έκτρωμα. Είναι επειδή δεν έχεις δει πολλά παιχνίδια, όπως μου είπες. Ευτυχώς μάλλον. Έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός στην εποχή Μπόλωνη και μετά. Πολύ ωραία. Είναι άδικο ρε φίλε αυτό. Ναι, όχι έκτρωμα, είναι βαρύ. Είναι βαρύ το έκτρωμα. Δηλαδή, αλλά με τον Ολυμπιακό, εντάξει, με τα Γιάννενα, όντως ήταν ένα παιχνίδι που τα Γιάννενα φαινόντουσαν πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά με τον Ολυμπιακό, εντάξει, ήταν μια στρατηγική, νομίζω που.
και άλλες ομάδες δεν ακολουθούσαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικώς... Τρεις πάσες παραπάνω από τρεις πάσες δεν γίνονταν. Άκου, άκου. Γενικώς πάντως, επειδή δεν έχεις δει πολύ τον Παναθηναϊκό, όπως λες. Ευτυχώς. Στα περισσότερα μάτς ο Παναθηναϊκός έτσι είναι. Όχι όπως με τα Γιάννα. Με τα Γιάννα δεν ήταν καθόλου καλός. Είναι μια ομάδα, ξαναλέω, πιο σφιχτή, δεν βγάζει πολλές φάσεις. Γιατί με τον Ολυμπιακό ήταν καλός. Με τον Ολυμπιακό. Άλλα μάτσε. Εγώ δεν ξέρω το πάθο που βάζει να σχολιάσει. Ήταν καλό. Θα σου πω. 80 λεπτά έδινε την μπάλα στον αντίπαλο, έτσι. Λεπτά. Όχι 80, αλλά πολύ του έδωσε την μπάλα. Αυτό έγινε γιατί είχε αυτή τη στρατηγική ο Παναθηναϊκός και γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Πιο ποιοτική από τον Παναθηναϊκό. Για αυτού του δύο λόγου έγινε. Τώρα. Εντάξει, και τα γέννα με τον Ολυμπιακό δεν πεθαίνουν, αλλά πόσο. Να σου πω κάτι. Πόση ώρα κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Εγώ από ό,τι θυμάμαι στο τελευταίο 20 λεπτά. Και στο δεύτερο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά τα δύο είχε. 40-45 λεπτά. Είχε την καλή ευκαιρία στο 64. Αυτό του Χασάν. Κόστα δεν είναι μόνο αν θα σου κάνει και ευκαιρίες. Είναι και το. Μετά πίεσε. 80-20 ήταν η κατοχή στο τέλος του αγώνα. Φίλε, sorry που στο λέω, αλλά στην κατοχή δεν δίνω μεγάλη σημασία. Άλλο θέλω να πω. Έχω δει παιχνίδια 4-0 για να έχει την κατοχή αυτό που έχει το 0, ας πούμε. Άλλο θέλω να πω εγώ, επειδή ο φίλος το έχει δει. Κάθε ομάδα παίζει με το δικό της στυλ. Ναι, έχει αυτό το στυλ ο Παναθηναϊκός. Επειδή τώρα όλο το ματς, για μένα ο Παναθηναϊκός, με βάση και τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή την εποχή, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Για μένα ο Μπόλον. Και με παίκτες πρωταγωνιστές και με. Ναι, ο Μπόλον. Και χτύπησε σε σωστά σημεία. Ναι. Και αποδιοργάνωσε τον Ολυμπιακό στα δυνατά του σημεία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα. Το έκανε αυτό, πράγματι. Έχει δίκιο ο Κώστας. Δηλαδή, τακτικά ο Παναθηναϊκός και η στρατηγική που είχε πήρε σχεδόν άριστα. Πρόσεχε τώρα, ο Μπόλον είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι έχει. Έτσι το βλέπω εγώ. Και σου λέει, με αυτούς που έχω, ναι, για να πάρω αποτέλεσμα, αυτά πρέπει να κάνω. Με ένα ρόστερ που χτίστηκε για να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής εννοείς. Ξαφνικά θα παίξει άμυνα. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίξουν. Το ρόστερ, δεν λέω ποιοι είναι αυτοί. Το ρόστερ αυτό είναι φτιαγμένο από Δόνη και από Πογιάτος με συγκεκριμένη στρατηγική. Ω, ας το Δόνη. Ας το έχουν αλλάξει παίκτες από τότε. Η μισή πάντως είναι από τότε. Όχι, γιατί, κάτσε, περίμενε. Να σου πω παίκτες που φύγανε. Ζαχίντ έφυγε. Ινσού έφυγε. Γιώχανσον έφυγε. Ο Χρήστος ο Δόνης έφυγε. Μάνι, σου λέω τέσσερις παίκτες βασικούς. Για να μην αναλωθούμε σε αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι στην ηλικία μου, λογικά. 84 είσαι. Ναι. Ωραία. Έχεις τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη, στα καλά του τέλος πάντων. Έχουν περάσει διάφοροι προπονητές, έχουμε παίξει διάφορα στυλ ποδοσφαίρου. Ναι. Ωραία. Κατηγορηθήκαμε για το Τσούκου Τσούκου Μπολ, το οποίο παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά, με Μάρτιν, εγώ τα κούβερε σε αυτό. Δεν πείσαι Τσούκου Τσούκου. Έλα, μόνο τι είναι το Τσούκου Τσούκου Μπολ. Αυτό εντάξει, που λέγανε το φαγού. Τι σημαίνει τσούκου τσούκου τσούκου. Τι είναι το τσούκου τσούκου μπολ, δεν καταλαβαίνω. Τι έπεσε, α πούμε, πολύ πίσω. Ναι. Και περίμενε τον Θέλω να σου πω μάτσο που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ματσάρι στην Ευρώπη. Πες μου. Old Trafford, ένα που μου έρχεται. Σα ρωτάω και του τρει. Πιστεύετε ότι άμα ο Παναθηναϊκός βγει playoff θα κρατήσει τον Μπόλονι. Δεν ξέρω, φίλε, θα γίνει το καλύτερο. Έχει συμβόλαιο ο Μπόλονι. Έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άκου, για να το κλείσουμε γιατί φωνάζουμε, γιατί μιλάμε ώρα. Ούτε εμένα μου αρέσει να βλέπω αμυντικό ποδόσφαιρο. Επειδή όμως ζω και την ομάδα και την έζησα και πολύ στα φιλικά λόγω του καναλιού που πήγαινα στα φιλικά και έβλεπα και ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι δίπλα στην προετοιμασία, δεν χτίστηκε σωστά ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει, και ολοκληρώνουμε, πήγε να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής όπως είπες και σήμερα 4-3-3 με κινητήριο μοχλό παράδειγμα τον Αγιούμπ. Το καλοκαίρι, λέω, έτσι. Αλλού το πω, μια και είσαι ρεπόρτερ, να σου κάνω μια ζωτική σημασία ερώτηση για μένα. Πραγματικά, απλά αυτό θέλω να σου πω μόνο. Δεν μου αρέσει αυτό και με ρωτάς ό,τι θες. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρω τι μπορεί να παίξει. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι ξέρω τι μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός τώρα. Και θα ήθελα εγώ να κρίνω εξ ολοκλήρου τον Μπόλονι με σχεδιασμό και μεταγραφές. Πολύ ωραία, πες, πολύ ωραία. Έτσι. Μου απαντάς μετά, αφού κλείσουμε γιατί μιλάω και πολύ ώρα. Αν του χρόνου αυτό το ποδοσφαιρικό σχέδιο θέλει να υπηρετήσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Βάζουμε ένα γκολ με την παράση στον αντίπαλο και παίζουμε απλώς ταμπούρι. Αυτό θα το ήθελες για την ομάδα σου? Όχι. Δεν θα το ήθελα. Α, οκ. Εντάξει, παιδιά, χάρηκα. Παιδιά, sorry που παρεμβαίνω, έτσι, αλλά δεν είναι και απλό, Προφανώς. Αν έτσι θα το. Δηλαδή, επειδή λες απλώς, δίνω την μπάλα στον. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, μπορεί να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο και σε ξεφυλίσει ο αντίπαλο. Να σου βάλει 4 γκολ, ας πούμε. Αυτό θα συμβαίνει με καλές ομάδες. Ναι. Με τον Όφη τον καλό, ας πούμε, που εντάξει, δεν είναι. Μην κοιτάς με τα Γιάννα τώρα, ήταν αλλού για αλλού ο Παναθηναϊκός. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν ποδοσφαιρικό σχέδιο και παίζουν ποδόσφαιρο. Έγινε. Γεια σας, παιδιά. Ρε αδερφέ, εσύ πριν πάμε στο διάλειμμα που μου το στέλνει συνέχεια, που με βρίζεις κιόλας. Πού άκουσες εσύ εγώ να υπερασπίζομαι τον Πογιάτος? Πού το άκουσες αυτό? Α, τότε αυτό το μήνυμα. Πού το άκουσες αυτό, ρε καμένε τύπε, που στέλνεις και βρίζεις και το στέλνεις 3 μήνες τώρα? Πού το έχεις ακούσει, καμένε τύπε, άθλιε?
Πάμε διάλειμμα. Διονύση. Η Winsport FM. Κώστα και Τζόγλου, Ηρακλή Αντίπα, γίνεται σήμερα. Συνεχίζετε να στέλνετε για τα άγραφα. Ονοματεπώνυμο κινητό για να μπείτε στην κληροσούλα για μια ποικιλία αξία 50 ευρώ προσφορά από τα άγραφα. Και πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Καλησπέρα. Έλα, Μίτσο. Τι κάνουμε. Καλά. Καλά με το σε. Παρεπιπτόντως, πριν μπω στο κύριο ψητό, να αναφέρω ότι το, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ότι το Blue Sky είναι ένας σινεμάς, βάζει πάρα πολύ καλές ελληνικές ταινίες. Oh, το Blue Sky. Ναι. Okay. Ποιο? Ναι, okay, okay. Το Blue Sky. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μια καλή ελληνική ταινία που λέγεται «Αγάπησα έναν αναλύτη» με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το έχω βάλει εγώ στο Blue Sky. Ναι. Λοιπόν. Τι, και παράτησες το Rick? Όχι, το Rick βάζει ωραία σύριαλ, φίλε. Yeah. Είχε, νωρίτερα στις 9 η ώρα είχε το «Χάλκινα χρόνια». Με την Αγγλοκρατία εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τώρα. Καθημερινό το σύριαλ, καθημερινό βέβαια. Σύριαλ, αυτό το σύριαλ. Τα χάλκινα χρόνια είναι τα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σε 9 και 10 το βράδυ από το ΡΙΚ. Και μέχρι τις 10, μέχρι 10 και μισή είναι και... Όχι, μέχρι τις 10 είναι, περίπου μια ώρα. Ωραία. 9 και 10 μέχρι 10. Και μετά το γυρνάς στο Blue Sky και βλέπεις ταινίες. Ναι, έχει βάζει και το Blue Sky πολύ καλές ταινίες. Έχει καταντήσει σινεμάς. Είναι σινεμάς το Blue Sky. Λοιπόν... Ρε και έτσι δεν λες τίποτα. Τι κάνει. Περιμένω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα... Σε άλλα θέματα. Σε άλλα μέτρα. Γεγονότα. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει βασιλιάς που είναι αριστερός. Γιατί έτσι, αν άκουσα καλά έτσι είπε αυτός ο οικονομάκος. Πασόκ λέει, ήταν αλλά πάει προς την αριστερά τώρα. Βασιλιάς αριστερός εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω όλοι αυτοί είναι δεξί, δεν είναι αριστεροί. Λοιπόν... Ο Λιβάγια δεν τι πάει, μας άφησε έτσι. Τώρα πήγε στη Χάιντουκ. Μας άφησε ο Λιβάγια, καλός παίχτης ήταν. Αλλά εγώ έχω να πω το εξής, ότι όταν έπαιζε στην ομάδα διάλεγε μάτς. Δεν είχε σε όλα τα μάτς καλή απόδοση. Καλά, δεν υπάρχει και πολλοί παίχτες που έχουν σε όλα τα μάτς καλή απόδοση, εδώ που τα λέμε. Όχι, υπάρχουν παίχτες όμως άλλοι παίχτες στην ομάδα που έχουν σταθερή απόδοση σε όλα τα μάτς. Αλλά αυτός εγώ νομίζω ότι διάλεγε ο μάτς. Τέλος πάντων, τώρα εκεί που πάει καλή επιτυχία να έχει και καλή σταδιοδρομία το παιδί, εντάξει. Τι θέλω να πω τώρα, η αποστολή έχει βγει για αύριο. Ναι, μα. Για πες ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν, γιατί... Ο Τσιγκρίσκι πάλι λέει ναι, δεν θα παίξει, θα πουσιάσει. Ναι. Δεν γάμω τώρα. Τι... Οι άλλοι είναι γνωστοί, Σιμώνες και λοιπά. Τι γίνεται με αυτό το παιδί, όλο δηλαδή, όλο τραυματισμό, όλο υποτροπιάζει από τραυματισμούς. Δεν ξέρω. Τι να πω, όχι, καλός παίχτης είναι, αλλά συνέχεια όλο τραυματισμός. Δεν ξέρω αν θα ξεκίναγε πάντως και αύριο, να σου πω την αλήθεια. Σήμερα πλέον ο Τσιγκρίνσκι. Εγώ πιστεύω ότι αν παίζει αυτός η άμυνα πίσω είναι μπετόν αρμέ. Έτσι νομίζω. Μην το λες. Γιατί. Μαζί με τον Ελτετσιάρο, τον Ρουμάνο. Όχι, είναι καλός. Πάρα πολύ. Είναι παιχνίδι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Απλά δεν έχω. Μόνο μπετόν αρμέ δεν τη λες την άμυνα της έκφατος. Κοίταξε να δεις. Γιατί όταν έπαιζε στην Μπαρσελόνα, τον είχε πάρει η Μπαρσελόνα από μια ρώσικη ομάδα 25 εκατομμύρια. Δεν είναι. Λοιπόν. Μπρε, δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίξης ο Τσιγκρίσκι. Είπα σε αυτό που είπες, ότι όποτε έπαιζε ήταν η άμυνα με τον Αρμέ. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι ότι δεν είναι καλός. Τώρα στο τερματοφύλακα σαν ποιος ήταν ο Αθανασιάδης, σαν πάλι αύριο. Αθανασιάδης. Αθανασιάδης,
Τώρα θα το βγάλει εσύ που πιέσαι. Πιέσαι απέναντι, μην το βγάλει. Δηλαδή σαν να του λέει. Θα σου πει ρε κόουτς να κάνω να βάλω και γκολ. Κάνει όμως και αυτό τα λαθάκια του. Τα λάθη τα κάνει. Εγώ νομίζω ότι στα λάθη πιο καλύτερος νομίζω είναι ο Παναγιώτης Τσιτώτας, νομίζω. Στα λάθη είναι καλύτερος. Όχι ως στα λάθη. Ως πιο έμπειρος και πιο καλύτερος νομίζω. Ο Παναγιώτης Τσιτώτας. Για πες μου τώρα την αποστολή που είναι για αύριο. Τι να σου πω για τους 20 παίχτες. Όχι, για αυτούς που θα... Ποιοι είναι πιθανό να παίξουν. Ναι. Κοίτα, είναι πιθανό να πάει με 4-4-2 πάλι, όπως στο Αλκαζάρ, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Κάτι που δοκίμασε σήμερα και είναι έκπληξη, είναι ο Σβάρνας δεξιμπακ. Α, μάλιστα. Κατά τα άλλα, άμα παίξει ο Σβάρνας δεξιμπακ, θα είναι σέντερμπακ ο Νεντελσκιάρου και ο Λάτσι. Θα παίξει αυτός που πήραμε τώρα τελευταία. Αριστερά, πιθανότατα ο Μιτάι. Στο κέντρο... Όχι, δεν θα παίξει, σου είπα. Μπορεί να βάλει το Σβάρνα δεξιμπακ. Α, δεν παίξει, αυτό έδειξε. Πήραμε τον Ιανουάριο. Αυτό έδειξε στην προπόνηση. Ναι. Στο κέντρο ο Μάνταλος με τον, Σιμάνσκι. Δεξιά Γκαρσία. Ναι. Αριστερά Τάνκοβιτς. Ανσαριφάρ και Κορφή Ολιβέιρα. Μάλλον, ναι, ανάποδο τους είχε βάλει την άλλη φορά. Τέλος πάντων, μπροστά δίδυμο Ανσαριφάρ Ολιβέιρα. Ναι, εντάξει. Πιστεύω να το πάρουμε το μάτσο αυτό, γιατί το είχαμε πάρει, όταν είχαμε παίξει στην Τρίπολη το είχαμε πάρει, είχαμε κερδίσει εκεί. Και εδώ πιστεύω να το πάρουμε, γιατί δεν είναι, βέβαια ο Αστέρας είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, αλλά... Βεβαίως, πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, λίγο προσοχή να έχουμε, πιστεύω θα το πάρουμε το μάτσο. Έγινε Μίτσο. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου Μίτσο, γεια σου. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε παιδιά, καλά είστε. Καλά, καλά, καλά. Αλέξανδρος από Μόναχο. Γεια σου Αλέξανδρο. Δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή χθες να πω και εγώ για το μάτς. Πολλοί κόσμος είπε αρκετά πράγματα βέβαια. Αλλά ως πρώην τερματοφύλακας να σταθώ λίγο στο ΣΑ. Ναι. Μήπως δεν εμπιστεύετε πλέον την άμυνα. Γιατί το λες με αυτό. Δεν ξέρω, επειδή έχω παίξει... Γιατί τι άλλαξε ρε εσύ, δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Α, είναι και ο Κώστας, συγγνώμη, Κώστα δεν σε χαιρέτησα. Παρακαλώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρατήρησα το πρόσωπό του λίγο στα γκολ, ήταν πολύ επιθετικό από ό,τι είναι συνήθως. Όχι, στο δεύτερο γκολ είχε... Στο δεύτερο του κάνει το κοντινό το καλό, ναι. Είχε νεύρα. Στο πρώτο τώρα έχει βρει πάλι στο γόνατο, Παπασταθόλου που αλλάζει πορεία. Δυστυχώς το έχουμε δει πολλές ώρες. Ναι, απλά δεν ξέρω, μου φάνηκε κάτι. Ίσως δηλαδή πρέπει να κάνει την τακτική Ελευθερόπουλου, να πάει για καφέ που λέμε, που του είχε πει ο Λεμονής κάποτε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί είναι κρίσιμο. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τον καλό ΣΑ. Φυσικά. Φάση. Φυσικά, δεν διαφωνώ. Καλά, ο ΣΑ, του έχω τεράστια εμπιστοσύνη, να ξέρεις. Σίγουρα, είναι καλός τερματοφύλακας. Πάντως δεν έχει κάνει καμία κοιλιά ο ΣΑ όσο καιρό είναι. Ο ΣΑ κοιλιά δεν έχει κάνει, απλά είναι. Εντάξει, έφταιγε στο δεύτερο γκολ με τον Παναθηναϊκό. Ωραία, συμβαίνουν αυτά. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι σε καλό φεγγάρι και θέλει ένα διάλειμμα θαρώ. Αυτό δηλαδή χρειάζομαι, θέλω να πω εγώ. Και να παίξει. Και να παίξει ο Κρίστινσον ή ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι κεφάλαιο πιστεύω για το μέλλον. Εντάξει, με το ΣΑΣ συνεχίζουμε αδερφέ, δεν έχει. Καλό αυτό, εντάξει. Από τη μία καλό. Από την άλλη να δώσουμε και τα εύσημα στο Μάρτινς. Εδώ πέρα, αν και είπαμε τις προπονητικές τακτικές, να πούμε ότι έπιασε 37 μάτς, έχω σημειώσει εγώ εδώ, στο τετραδιάκι μου. 16 νίκες, 14 ήττες, 7 ισοπαλίες, 56 γκολ υπέρ, 42 κατά. Και έχει ταξιδέψει 5 φορές στην Αγγλία ο Μαρτίνς, παρακαλώ. Οπότε ενδεχομένως σε κάποια συνέχεια να ξαναπάμε στο νησί. Πράγμα το οποίο δεν το θέλω. Ας πάμε πιο πάνω, πάμε Rangers, δεν έχουμε πάει Σκωτία ποτέ. Όχι τη Rangers, τη φοβάμαι αυτή την ομάδα. Πιο πολύ από όλες. Έτσι, να παίξουμε τη Manchester. Προτιμώ τη Manchester, ναι, ρε, εσύ. Α, γίνει και τζέρτζελο. Ναι. Ας πούμε, ας πάμε στη Σκωτία και σμίσου. Οι Σκωτσέζοι είναι τσιγκούνι, δεν θα φάνε πολλά γι' αυτό. Στερεότυπα και τα σχετικά. Και πριν κλείσω,
Μια χαζή ερώτηση να κάνω στον Κώστα τον Κετσετζόγλου, μια και μιλάμε πρώτη φορά. Ακούς Κώστα? Σ' ακούω φίλε μου, ναι. Εσύ που έχεις δει τον Τζιγκρίνσκι από κοντά, ναι. Φέρνεις σε Γιάννη Δημητρά λίγο. Ποιος είναι ο Γιάννη Δημητράς? Δεν σου έρχεται ποιος είναι. Δεν πειράζει. Κάντο Google και απάντησε μετά, άμα να μου πεις. Ναι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό βράδυ. Ούτε εγώ το έρχεται. Για πάμε. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Τρομερό, ρε φίλε, όντως. Φέρνει σε Γιάννη Δημητρά. Τραγουδιστής είναι, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά... Τι, ίδιος? Όχι ίδιος, αλλά σε κάποιες φωτογραφίες όντως μοιάζει πολύ, ρε. Φοβερή παρατήρηση, ε. Πω, πω. Λοιπόν, μα, έλα, φίλε. Γεια σας. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Δημήτρης Καλησέα, ΑΕΚ. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλά είστε, παιδιά? Μια χαρά. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ειδικά με σένα, Ηρακλή και Διονύση. Κώστα, καλά? Καλά, φίλε μου, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, πάντα. Παιδιά, θέλω να σταθώ λίγο στον Μπας Γιάννενα. Γιατί νομίζω τέτοιες προσπάθειες αξίζει να προβάλλονται και να... Καλά, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ένα σας λέω, εγώ έτυχε δηλαδή, τώρα λόγω και της κλεισούρας, βλέπουμε παραπάνω παιχνίδια, έχω μια εφαρμογή εδώ. Mm-hmm. Έχω δει τα Γιάννενα στην Τούμπα. Πριν ολοκληρώσεις, θα σου πω ένα πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά. Μιλάμε, Κώστα, έρχομαι σε εμάς. Κάπου, δεν θυμάμαι πού το πήρε το μάτι μου, ότι λέει του αρέσει του Μελισανίδη. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Κάντο, ρε πρόεδρε. Κάπου το είδα, δεν θυμάμαι, αλήθεια σου λέω, έτσι, στα ψηλά κάπου, δεν θυμάμαι. Είναι τώρα καμιά εβδομάδα παραπάνω. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Στην Τούμπα, τρομερό παιχνίδι. Το είχα δει σχεδόν όλο. Έχασε για μένα με άκυρο γκολ στο 93. Από τον Ολυμπιακό μπορώ να πω, ουσιαστικά δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Το έφαγε στο 93, εντάξει. Εμάς μας κέρδισε καθαρά, με μπάλα, όχι, δεν το κλέψε. Στον Άρη προηγήθηκε 2-0, έφερε 2-2. Σε όλα τα μάτια που αναφέρει. Διονύση, νομίζω ότι θα δυσκόλεψε πολύ εδώ μέσα. Ναι, ήταν 2-0 το μάτς, αλλά είχε ένα 20 λεπτό καλό ο Μπας Γιάννενα. Σε όλα τα μάτια παίζει και μπάλα. Δεν είναι ότι κλείνεται πίσω. Και δοκάρι. Ναι. Είναι αυτό, βγαίνει μπροστά να παίξει το ποδόσφαιρο. Ατρόμητο, εδώ μέσα. Είναι στο 13, θυμάμαι, στο 11-0-2, δηλαδή. Παίζει παντού και ίσως γι' αυτό είναι και χαμηλά, ανάλογα με το πώς έχει παίξει, είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά. Πολύ. Ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, αντί για τον Αστέρα Τρίπολη στην Εξάδα, εγώ νομίζω. Αλλά δεν παίζει καθόλου ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Παίζει παντού, μέσα έξω, την μπάλα του. Από ό,τι είχα ακούσει και από ένα φίλο έτσι, που έτυχε να μου πει από πέρσι, πήγε τρένο, ανέβηκε για αυτόν τον προπονητή. Δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω. Ένας φίλος με πήρε χθες που δεν βλέπει, είναι πανιόνιος. Λίγο, Κώστα, είναι άλλη ιστορία αυτή. Ξέρεις και με παίρνει, ρε, μου λέει, είδες πως τα Γιάννενα, τα είδε χθες μόνο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εγώ χθες είδα το δεύτερο. Ρε φίλε, μιλάμε, του βγάλε τα μάτια και αυτό, επειδή το είχα δει, μιλάμε για σχέδιο, για κυκλοφορία μπάλας, από τον άξονα, από τα πλάγια, με πλάνο, και εντάξει, δεν έχει και το τρομερό ρόστερ, ας πούμε, ο άνθρωπος. Θέλω να πω αυτό που λέω, ρε παιδιά, έχω πει, ο προπονητής παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα. Αυτό που έχω πει για το Χιμένες το φωνάζω, Κώστα, μακάρι σου λέω να διαψευτώ, ας του δώσει, από ό,τι φαίνεται θα του δώσει μια ευκαιρία φέτος για να καταλάβουμε επιτέλους αν κάνει ο Χιμένες ή δεν κάνει για την ΑΕΚ. Εγώ μακάρι σου λέω να διαψευτώ, αλλά πιστεύω για την ΑΕΚ που ονειρευόμαστε με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και συνδυαστικό δεν κάνει. Έτσι έχει δείξει, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάρε ένα τέτοιο προπονητή, πάρε αυτόν τον προπονητή, ρε παιδί μου. Δεν λέω που τον ξέρουμε, τον έχουμε εδώ, είδαμε τι παίζει ο άνθρωπος. Τώρα ξέρω, θα μου πούνε πολύ, έλα ρε φίλε τώρα, ο Γιαννίκης για την ΑΕΚ, ας πούμε. Εγώ διαφωνώ, δεν κατάλαβα. Ένας προπονητής δηλαδή στη Γερμανία, και βλέπουμε ότι έχουν σωστές ιδέες. Έχετε δει ποιοι είναι οι νέοι προπονητές στη Γερμανία, 2-3 από τους κορυφαίους. Έτσι, και βγάζει, δηλαδή και το παιδί έχει μάθει εκεί, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, γιατί να μην δώσουμε σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ας πούμε, και εμπιστευόμαστε αμφιλεγόμενους ξένους, ξέρω εγώ κάτι, και δεν είναι μόνο το Χιμένες. Αν εξαιρέσει το Μαρτίνς, ας πούμε, κάτι, οι άλλοι πολλοί προπονητές είναι ξένοι και είναι μέτριοι, ας πούμε, μέχρι να μάθουν και την ομάδα, την ελληνική νοοτροπία.
Δεν ξέρω, εγώ νομίζω. Πάντως θέλω να. Γι' αυτό βασικά πήρα για τα Γιάννενα. Δηλαδή πραγματικά αυτή η ομάδα. Νομίζω, Διονύση, ενώ το σκορ σας σκορ είναι σκορ πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Με ένα 0. Νομίζω θα περάσει πολύ δύσκολα αν περάσει. 2-1 ήρθε. Νίκη ο Πας. Το 2-1, ναι, ναι. Αυτό. Για τον Παναθηναϊκό είναι καλό σκορ, παιδί μου. Ένα γκολ. Εντάξει, είναι ο Πας φαβορί. Είναι ο Πας φαβορί. Μπράβο. Γιατί είναι αυτός ο Πας, ο φετινός. Έχει ένα ξέρω μπάκι θυμίζω... από τον Πίρσμαν, μιλάμε εδώ πέρα, ο μόνος περιόρισε το Λιβάη Κώστα. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή, ο μόνο το μόνο. Καλή ομάδα, μόνο... καλή ομάδα, συγκροτημένη ομάδα, παίζει αυτό που θέλει ομάδα, να παίξει, βγαίνει μπροστά, έχει δύναμη, έχει πάθος, δεν έχουν τι να χάσουν. Θυμίζω ότι και πέρυσι ο Παναθηναϊκός με τον Μπας Γιάννα έχει δυσκολευτεί πολύ. Άλλος Μπας Γιάννα βέβαια πέρυσι. Εντάξει παιδιά, καλή αυτή η κουβέντα, αλλά πολλές φορές έχουμε δει τέτοια, ναι, τέτοια πράγματα να μην δουλεύουν, ας πούμε. Τι να σου πω. Εγώ, λέμε εντάξει, αυτό που είναι τώρα. Ο άνθρωπος μ' αρέσει, ας πούμε, το σέβομαι, αλλά δεν νομίζω ότι, είναι, ότι μπορεί να στηριχθεί, ας πούμε, μια ομάδα όπως η ΑΕΚ πάνω του. Με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Μπας, ξέρεις. Ναι, το θα Γιάννας και ο Γιάννης Χριστόπουλος πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, αυτό που κάνει τώρα ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Πήγε και Ευρώπη ο Μπας παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με το Γιάννη. Και μετά δεν έγινε κάτι άλλο στην καριέρα του, δεν υπήρξε μια συνέχεια κάτι, ας πούμε. Κώστα, δεν είναι παίχτης να πεις, έχει τεράστια διαφορά με τον παίχτη, με ένα παίχτη, να πεις αντέχει και ο βάρος. Είναι πιο δύσκολο για τον προπονητή παρά για τον παίχτη. Ναι ρε φίλε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όμως. Ο παίχτης, αν δεν αντέχει τη φανέλα, δεν θα την αντέχει, ας είναι και καλό. Ο προπονητής είναι που αν δεν αντέχει τη φανέλα, δεν την αντέχει με τίποτα ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί πώς τον παίχτη τον προδικάζεις, το βλέπεις στην πορεία. Θέλω να πω ο προπονητής. Καλά, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω τη γνώμη μου. Σου λέω μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να στηριχθεί μια ομάδα μεγάλη πάνω του. Τώρα από εκεί πέρα να σου πω. Επηρεάζεσαι, το είπες κιόλας από το ότι δεν έχει προϊστορία σαν προπονητής. Εντάξει. Εσύ δεν είπες ότι έρχονται αμφιλεγόμενοι προπονητές, ας πούμε. Ξένοι αμφιλεγόμενοι. Εδώ μου έχει δείξει όμως κάτι. Και άλλοι προπονητές που έρχονται κάτι έχουν δείξει για να έρθουν, ρε φίλε. Αυτό που σου λέω. Ο Καρντόσο τι είχε δείξει, αστηρίο Άβε, ας πούμε. Είχε βγάλει τη Ρίο Άβε Πέμπτη, ναι. Εντάξει, το έχει βγάλει. Και η Ρίο Άβε ήταν Γιάννενα, είναι της Πορτογαλίας. Αυτό που σου λέω, Κώστας, είναι να τον δούμε λίγο παραπάνω, γιατί τώρα τον βλέπουμε το Γιάννη στα Γιάννη. Παιδιά, βγήκαν από τους φεριστές της ΝΑΤ και λέγανε. Όχι για τον Καρντόσο που λέει ο Κώστας. Βγήκαν από τους φεριστές της ΝΑΤ και λέει. Πρώτη φορά αναρωτήθηκα, έλεγε ένας παίκτης της ΝΑΤ, είναι προπονητής αυτός. Αναρωτήθηκε αν είναι προπονητής. Έγινε φίλε να βγάλουμε άλλον ένα ακροατή. Το ίδιο πράγμα λέτε. Είδες ότι αν δεις και τι είχε δηλώσει ο πρόεδρος του Μάρτινς όταν έφυγε ο Μάρτινς, τι είχε πει για τον Μάρτινς, ας πούμε. Ψάξε, άμα το ψάξεις το Google θα βρεις. Μόνο μια κουβέντα, Κώστα, πω πολύ γρήγορα. Για μένα, ας κρατήσουμε τον Ολιβέρα, τρομερός επαγγελματίας. Για μένα, πληρέστατο σέντερφορ, έτσι. Έχει όλο το πακέτο. Για Ελλάδα κάνει διαφορά, το έχω και δεν το λέω τώρα. Και μου κάνει εντύπωση ο επαγγελματισμός του. Ούτε καταλαβαίνει αν από γκίνια προσπαθούσε πάντα. Να τον δούμε λίγο παραπάνω, Πάσου Γιάννη, έτσι. Συγγνώμη που σας λέω. Είπα για τον Ολιβέρα, εγώ τώρα. Εντάξει, Γιάννη. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Καλή συνέχεια. Έγινε, φίλε, έγινε. Λοιπόν, για πάμε. Και μετά την κλήρωση. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελευταίος γίγα. Χρήστης Οψιτία. Έλα Χρήστο. Όχι ρε φίλε. Μετά που έπιασες τελευταίο τηλεφώνημα για Ευρωλίγκα. Και Ευρωλίγκα και εντάξει επειδή άκουσα κάποια πράγματα γι' αυτό είπα να πάρω αργά. Καταρχήν εντάξει Ηρακλή το είδα. Το έβλεπα παράλληλα. Είχα στο κινητό το ΜΑΤ και είχα την μπάλα στο λάπτοπ. Εντάξει έχουμε κάνει ένα ειδικό πρώτο δεκάλεπτο. Και μετά λόγω των αλλαγών που όπως σωστά ανέφερε και κάποιος πριν ότι μπήκε πριν της Χιούς Πανούλης δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό αυτό του μάτς, οπότε είναι λίγο φυσιολογικό. Μόλις ειδικά μπήκε ο Λάρκιν από τον πάγκο, δεν μπορούσε προφανώς ο Βασίλης να τον κυνηγάει. Πήρε μπρος και ο ίδιος, φάγαμε και το σερί συνεχόμενα και κάπως έτσι ναι, αλλά κάπου εύκολα. Ναι, αλλά κάπου εκεί. Πάρε, κάνεις αλλαγές, να σταματήσεις το ρυθμό. Δεν έχει κάνει αλλαγές, λάθος όλες. Έχει πάρει λάθος time out μετά από κάποια σερία, ας πούμε, δηλαδή βλέπεις ότι τρως ένα 7-0 και δεν παίρνει time out, το που παίρνει στο 12. Παίζει ρόλο. Έχει κάνει ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού, δεν το πίστευα στα μάτια μου. Εξίσου έλεγα σε ένα φίλο μου ότι ίσως τελικά οι δύο εβδομάδες διακοπή να καθάρισαν λίγο το μυαλό του Ολυμπιακού. Κάναμε λάθος όμως, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Η ζωή συνεχίζεται. Ήθελα να πω για το φίλο που παίρνει συνέχεια και λέει για το πόλο. Τυχαίνει να βλέπω και πόλο, γιατί και οι κολλητοί μου όλοι στην Αθήνα πόλο παίζανε και κάποιοι παίζουν ακόμα. Σήμερα έχουμε κάνει... πήγαμε να βγάλουμε τα μάτια μας, έτσι. Δηλαδή να χάσουμε από τη Γαλλία σε προολυμπιακό τουρνουά. Εν τέλει από 4 γκολ πίσω γυρίσαμε και εν τέλει στα πέναλτι καταφέραμε και περάσαμε.
Δύσκολο ματς αύριο με τη Ρωσία, γιατί η Ρώση είναι η έκπληξη κατά του Προελμπιακού. Τουλάχιστον έχει δύο ευκαιρίες να πάει στην Ολυμπιάδα. Μία ομάδα τουλάχιστον, παιδί μου, από την Ελλάδα σε ομαδικό άθλημα να καταφέρει να πάει στην Ολυμπιάδα. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, ακόμα και το μπάσκετ θα είναι δύσκολο, πιστεύω. Το συνεχισμένο δεν είναι να πηγαίνει πάντως και το μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Ναι, γι' αυτό το λέω, το ότι έστω μια ομάδα, ρε παιδί μου, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάνε από το πόλο, αποκλείστηκαν. Του μπάσκετ αντίστοιχα, οπότε η μόνη εθνική η οποία πάει συνεχόμενα σε Ολυμπιάδες είναι του πόλο. Έτσι. Μακάρι, το εύχομαι πραγματικά, δηλαδή ακόμα και αύριο αν χάσουμε, καταρχήν αύριο αν κερδίσουμε πάμε αυτόματα. Αλλά και αν χάσουμε στο μικρό τελικό έστω να τα καταφέρουμε. Και δύο tips, επειδή ξέρω ότι κλείνουμε και είστε αγαπητοί με το NBA, να δώσω δύο σημεία. Για δώσε, ρίχτα. Λοιπόν, Booker 25,5 πόντους έχει όριο στην bet και ο Zion στους 25,5 και ο Middleton άντερ 6,5 assist είναι και μάθαμε την Οκλαχώμα, πράγμα από το οποίο το Μιγόκι το θέλει, έχει μπει και πολύ νοθρά τα τελευταία δύο μάτια και τα έχει χάσει. Η λογική λέει πως θα κερδίσουν και 20-30 πόντους. Θα μειωθεί και ο χρόνος και δεν τα βγάζει κιόλας, δεν είναι ότι το δίνω έτσι. Είναι ωραφθαγμένα. Πελικάνς, καλή συνέχεια. Άσος το 2.50. Ποιο το? Πελικάνς. Πελικάνς τους λέω. Δύσκολο. Okay. Δύσκολο. Έγινε, παιδιά. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Για πάμε για την κλήρωση. Κώστα, για πες μια ώρα. Να πούμε 12:58. 12:58. Κάτσε, σίγουρα πρέπει, θα έχει. Πρέπει να πάμε πίσω. Θα κάνει ένα φορά ο Γιάννης. Για να δούμε. Θέλει πίσω. Άμα ανοίξει. Σου άνοιξε μήπως εσένα, όχι, ε. Πρέπει να δω εγώ. Τώρα προσπαθώ κι εγώ. Για, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται, μου κόλλησε εμένα. Κόλλησε. Ωραία. Τι πάθαμε. Λοιπόν, κάτσε, θα το βρούμε. Για βάλει ένα τραγουδάκι, εσύ, Τάκη. Ένα λεπτό. Το βρήκαμε. Ωραία. Για πάμε. Λοιπόν, είναι ένας, δύο, είναι δύο. Το δύο θα πω. Γιώργος Γκίκας. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Γκίκα, κέρδισες.